Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Χαρδαβέλας και οι συνεργάτες του ανοίγουν τώρα τις πύλες του ανεξήγητου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κοντέψαμε να βλεχτούμε εδώ πέρα. Καλά είστε. Καλά, εσείς πώς είστε? Όχι τον Θεό. Καλά είμαστε. Προτιμούσαμε να είμαστε μια εκδρομή τώρα έτσι. Λόγω καθαρή Δευτέρα, αλλά καλά είμαστε. Τώρα είμαστε και μια ωραία παρέα σήμερα από ό,τι βλέπω. Και όλοι ντυμένοι στα μαύρα σήμερα. Τυχαίο. Καθόλου τυχαίο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για μηνύματα που λένε ότι κρύβονται σε τραγούδια, σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ομιλίες κλπ. Κλπ. Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα με τη ροκ μουσική και μ' αρέσει και πάρα πολύ και την ακούω ακόμη και σήμερα. Έχω και ένα πιτσιρίκο λοιπόν 14χρονο, τον Κωνσταντίνο, το γιο μου, ο οποίος ακούει τώρα heavy metal, Iron Maiden και τέτοια. Εάν περάσετε από το Φάληρο που είναι το σπίτι μου και ακούσετε κανένα σπίτι να θύεται από τέτοια μουσική, είμαστε εμείς σίγουρα. Ξαφνικά λοιπόν πριν από κάποιο καιρό, κάνα μήνα περίπου, έρχεται η Όλγα από εδώ πέρα, η κυρία Όλγα, και μου λέει: «Κύριε Κώστα, για ακούστε αυτό το τραγούδι», και μου το βάζει λίγο ανάποδα. Και πραγματικά ακούω κάτι ήχους περίεργους μέσα και κάτι λέξεις, σατανάς και κάτι τέτοιο. Λέω: «Έλα, μωρά, αυτά είναι αστεία τώρα, αυτά τώρα, αυτά είναι κουταμάρια, μου τα λένε για πλάκα». Μετά έρχεται ο ύτερος Καπαδόκης από εδώ πέρα, ο Κυριάννης, μου φέρνει κάτι ελληνικά τραγούδια. Μου λέει: «Για ακούστε τα και αυτά ανάποδα». Τα βάζουμε λίγο ανάποδα, πάλι το ίδιο. Λέω: «Ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα?» Λέει: «Ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα για μηνύματα υποσυνείδητα που ακούγονται μέσα σε τραγούδια, να τα ακούμε ανάποδα, και μηνύματα που τα περνά στον εγκέφαλό μας χωρίς να τα καταλαβαίνουμε, και στο υποσυνείδητό μας, και κάτι ιστορίες για αγρίους». Όπου λέω: «Εγώ, δεν κάνουμε μια ωραία εκπομπή να δούμε το θέμα και να το κουβεντιάσουμε και με τους καλεσμένους μας και με το κοινό μας?» Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το θέμα μας είναι αυτό. Υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα που επηρεάζουν τον εγκέφαλό μας και τη συνείδησή μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε? Υπάρχουν μηνύματα τα οποία μας απευθύνονται, μας βομβαρδίζουν, αλλά δεν φαίνονται σε μια έτσι πρώτη ματιά ή σε ένα πρώτο άκουσμα? Και άραγε, ποιοι θέλουν να μας περάσουν τέτοια μηνύματα και γιατί να μας τα περάσουν? Για να δούμε λοιπόν τι θα μας πείτε σήμερα το βράδυ. Ο κ. Γιάννης ξεκινάει. Ναι. Βεβαίως, η δικιά μου σειρά είναι. Δεν ξέρω βεβαίως αν είναι αλήθεια ή όχι, αν υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα ή όχι. Ωστόσο, νομίζω ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια προσπάθεια για τον επηρεασμό της σκέψης μας, για τον επηρεασμό των δράσεών μας και της συμπεριφοράς μας. Αυτό φαίνεται να γίνεται από το 1950, οπότε και έχουμε μια εφαρμογή κυρίως σε στρατιωτικά ζητήματα από την Αμερική. Αλλά βλέπουμε ότι με την τεχνολογία όπως αναπτύσσεται, κυρίως παρατηρείται και στα μουσικά ζητήματα, ακόμη και στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο και πάρα πολλά άλλα σημεία εκείνα που υπάρχουν υποσυνείδητα. Λοιπόν, μπλέκονται και πάλι κακοί Αμερικάνοι στην ιστορία. Δεν ξέρω, όλα αυτοί μπλέκονται παντού. Εσύ? Εγώ δεν λέω μόνο για τους Αμερικάνους. Έχουμε να πούμε ότι πολλά τραγούδια, όταν αντιστρέψει κάποιος, θα ακούσει διάφορα σατανιστικά ή σεξουαλικά μηνύματα. Δύο λεφτά. Θα τα ακούσει ή είναι αυτό που θέλει να ακούσει? Γιατί υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Το αν είναι παιχνίδια του εγκεφάλου και επειδή περιμένουμε να τα ακούσουμε. Ακριβώς. Δηλαδή, εσύ, φαντασία. Όταν ήρθατε και μου βάλατε αυτά τα δισκάκια και τα παίξαμε ανάποδα. Ψάχναμε κάτι να βρούμε. Ναι, και μου είπατε ότι ακούστε, κύριε Κώστα, και κάποια πράγματα. Με βάλατε σε ένα τρυπάκι. Ότι μπορεί να τα ακούσω και πιθανόν να τα άκουσα. Εάν δεν μου το λέγατε, μπορεί και να μην τα άκουγα. Κάνοντας μια έρευνα σε ξένες ιστοσελίδες αλλά και σε ελληνικές, διαπιστώσαμε ότι γίνεται εκτενής αναφορά πως αν αντιστρέψουμε κάποια τραγούδια θα υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, το αν είναι εσκεμμένο ή είναι τυχαίο, αποτελεί το θέμα της απόψινης εκπομπής. Πάντως, να σας πω και τα υποσυνείδητα μηνύματα, όπως τα λένε, ότι υπάρχουν και ήδη ιστοσελίδες στο Ιντερνετ που σας δίνουν οδηγίες πώς να το επιτύχετε αυτό. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον ίσως. Υπάρχουν μηχανήματα ειδικά που πουλούνται με 50 ευρώ. Προγράμματα ολόκληρα. Τα οποία λέει, αν ξέρετε να τα χειριστείτε, μπορείτε να υποβάλλετε στον άλλον κάποιες σκέψεις που θέλετε και κάποια μηνύματα τα οποία, σας είπα, σε πρώτο άκουσμα δεν τα καταλαβαίνετε. Τι κάνουμε, καλά είμαστε σήμερα? Ωραία, βλέπω είμαστε καλά σήμερα. Δεν θα είστε εδώ πέρα γλάστρες, το λέμε και το ξαναλέμε αυτό. Θέλω να είστε συμμέτοχοι σε αυτήν την εκπομπή. Ρωτάτε, παρεμβαίνετε, κάνετε παρατηρήσεις. Μας ταχώνεται και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Μίλτος Καρατζάς. Χαίρετε κύριε Μίλτο, τι κάνετε? Πολύ καλά κύριε. Ο Μίλτος Καρατζάς είναι διευθυντής της ζωγραφικής εταιρείας Virus. Συγγενής μου, ξάδελφός μου. Πρώτη φορά έχεις την εκπομπή μου? Δεύτερη. Έχω ξανάρθει για παρεμφερές θέμα με Σπανουδάκι, αν θυμάσαι. Μπράβο. Στην ΕΡΤ. Μπράβο. Πριν από πολλά. Εάν χρειαζόταν 30 χρόνια για να έρθει δύο φορές στην εκπομπή μου, θα πει ότι πάμε καλά.
Δεν καλώ του συγγενείς μου τουλάχιστον. Αμέσως μετά ο πατέρας Μάξιμος. Χαίρετε. Καλησπέρα κύριε Χαρδεβέλα. Ηγούμενος στη Μονή Κοσμά του Αιτωλού στην Κορινθία. Και βεβαίως εντελώς αντίθετος με όλα αυτά τα πράγματα. Τα σατανιστικά, τα κακά. Κοιτάξτε, δεν είναι πάντοτε. Κοιτάξτε του όλου, είναι μέσα στα μαύρα. Έτσι εδώ πέρα να μα. Και εγώ μαύρο φοράω. Τι σημαίνει ότι είμαι σατανά και εγώ. Μέσα στη μαύρη. Το χρώμα αυτό καθεαυτό δεν προδίδει κάτι. Εξαρτάται ο σκοπό και η πρόθεση του καθενό. Σωστά. Μετά η μοναδική κυρία στην παρέα μα. Η Τριστέσα. Ωραίο όνομα. Μ' αρέσει αυτό το όνομα. Είναι το όνομα που χρησιμοποιώ για το συγκρότημά μου. Το συγκρότημά σας είναι το Αστάρτη. Μάλιστα, είναι Αστάρτε. Έχω 10... Αστάρτη. Αστάρτε. Είναι η θεά Αστάρτε. Του πολέμου και της γονιμότητας. Κάτι λέει αυτό, πατέρα Μάξιμε, αυτό το όνομα. Κάτι λέει περίεργο, θα το δούμε συνέχεια αυτό το Αστάρτε. Είναι αυτό που λέει το μανίκι της κοπέλας που κάθεται δίπλα στο πατέρα Μάξιμε. Πάτερ, κάθεστε δίπλα ακριβώς στο δεσμονισμένο. Πατέρα Μάξιμε, άδελφε. Μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι εν διαγνία τους και εν διαφελία τους ή προκειμένου να δημιουργήσουν έτσι κάποιο, πώς να το πούμε, να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας, κάνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο υπερβολικά και αγγίζουν λίγο την επικινδυνότητα. Ίσως έχει βαθύτερο νόημα όμως. Ίσως έχει βαθύτερο, το οποίο είναι βέβαια πολύ χειρότερο αν υπάρχει βαθύτερο νόημα και δεν είναι κάτι επιφανειακό. Δεν έχουμε να διαφωνήσουμε σε κάτι, είναι η οπτική πλευρά που το βλέπουμε. Γιατί. Πατέρα Μάξιμε, επειδή δεν σου έβαλα τυχαία δίπλα σου την. Όχι, εμένα χαρά μου, είναι και τιμή μου που κάθε φορά. Βγάλε κανένα σταυρό να έχεις εκεί πέρα κοντά. Δεν χρειάζεται. Ο λόγος είναι μάχηρα, αν χρειαστεί. Ευάγγελος Βιδάλης, γεια σας. Ψυχοθεραπευτής. Γεια σας. Έχουμε να πούμε πολλά. Δημήτρης Σιρανάκης. Σιρινάκης. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Αρχισυντάκτης στο περιοδικό Rock Way. Rock Hard. Rock Hard. Πολύ ωραία. Ο Δημήτρης Μαρίνης, για χαρά, φωτογράφος, μέλος συγκροτήματος metal μουσικής, Expiral, έτσι. Expiral. Και δίπλα ο επίσης μουσικός στο συγκρότημα, Φραγκίσκος Σαμουήλης. Γεια σας. Για χαρά. Μ' αρέσει τη σήμερα. Εγώ δεν το πιστεύω ότι είστε fan της heavy metal πάντως. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά... Δεν είτε έχω αρέσει, μέρα είτε μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Έχω τον Κωνσταντίνο, ο οποίος με τρελαίνει όλη την ημέρα, οπότε δεν έχει νόημα. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα έτσι βίντεο προλόγου που θα μας βάλει στο θέμα το σημερινό και να έχετε υπόψη σας ότι το τηλέφωνο είναι 57-07-900, που είναι 10 γραμμές και οι συνεργάτες μου είναι στο γραφείο για να δέχονται τα τηλεφωνήματά σας και το fax εκπομπής είναι 57-07-901. Πάμε λοιπόν να σας βάλουμε λίγο στην ατμόσφαιρα τη σημερινή και αμέσως μετά ξεκινάμε και τα βίντεο που έχουμε γυρίσει και την κουβέντα μας. Και θα περάσουμε, φαντάζομαι, ένα πάρα πολύ ευχάριστο και ενδιαφέρον Σαββατοβράδο. Δεν είναι δύσκολο να φτιάξει κάποιος ένα υποσυνείδητο μήνυμα. Ποιοι είναι όμως αυτοί που κατασκευάζουν υποσυνείδητα μηνύματα και για ποιο λόγο, σύμφωνα με τη δική σας έρευνα? Οποιοςδήποτε. Έχουμε βρει μέχρι τώρα λόγους κοινωνικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς, προσωπικούς, οποιοδήποτε θα μπορούσε να κατασκευάσει ένα υποσυνείδητο μήνυμα. Η διαφορά είναι στο γιατί θέλει να το κάνει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα υποσυνείδητο μήνυμα μόνο και μόνο για να δώσουμε στον εαυτό μας ένα έναυσμα να κόψει το κάπνισμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα υποσυνείδητο μήνυμα για να υποκινήσουμε ή να εξωθήσουμε σε ακραίες πράξεις μία ομάδα ανθρώπων. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και τον τελευταίο καιρό έχει λίγο βγει το θέμα προς τα έξω είναι τα λεγόμενα chemtrails. Οι αεροψεκασμοί, που γίνονται από διάφορα αεροπλάνα χωρίς διακριτικά, τα οποία ψεκάζουν πάνω από την Αθήνα σε συγκεκριμένη περίπτωση και δημιουργούν σύννεφα που έχουν μέσα διάφορες ουσίες, οι οποίες φαίνονται να επηρεάζουν
τον εγκέφαλο και βέβαια λέμε ότι αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται πάρα πολύ τον αέρο ψεκασμών και για τον επηρεασμό της συνείδησης των ανθρώπων, βέβαια και για τον έλεγχο του καιρού, κάτι που λέγεται και για το HARP, όχι μόνο για τα chemtrails, αλλά θεωρείται ότι μέσα στις πολλές εφαρμογές και χρησιμότητες είναι και αυτό, η προσπάθεια υποσυνείδητου επηρεασμού των ανθρώπων. Γιατί υπάρχουν αυτά τα υποσυνείδητα μηνύματα, είτε είναι σατανιστικά, είτε είναι σεξουαλικά, μέσα στα συγκεκριμένα τραγούδια. Η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν μόνο και μόνο για να βοηθούν στα έσοδα των εκάστοτε καλλιτεχνών, δηλαδή μέσω της πρόκλησης να διαφημίζονται, να αυξάνουν τις πωλήσεις τους, μόνο γι' αυτό. Ή σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις είναι όντως πεπιθήσεις και θέσεις των καλλιτεχνών, που θέλουν να τις περάσουν υποσυνείδητα για να μην υπάρξει κάποια λογοκρισία πάνω στην έκφρασή τους. Καμιά φορά γίνονται και τυπογραφικά λάθη, γιατί ο δέμος του τυπογραφείου που είχαμε στις εφημερίδες υπάρχει και στην τηλεόραση. Τα μηνύματα βεβαίως δεν είναι με υψηλονίτα, είναι με ήττα ύψιλον. Είναι και τα υποσυνείδητα σήμερα. Αλλά είναι. Μπερδεύτηκε, φαίνεται στη μηχανή. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να καθαρίσουμε λιγάκι με τις διαφημίσεις. Διότι έχει πολλές διαφημίσεις αυτή η εκπομπή. Θα έχουμε 5 breaks. Κάνουμε το πρώτο τώρα για να έχουμε μετά αρκετή ώρα να δείτε και το υλικό μας και να αρχίσουμε την κουβέντα μας. Πάμε. Και λοιπόν, μετά την μικρή Λουλού, πάμε στους κακούς σατανάδες που θέλουν να μας περάσουν διάφορα έτσι κακά μηνύματα στον εγκέφαλό μας και να μας κάνουν και εμάς σατανιστές. Μα ακούει εδώ πέρα πάρα πολύ. Γιατί το γελάμε όμως. Εντάξει. Γιατί έτσι, έτσι προκαταβάλλουμε τους τηλεθεατές. Θα το δούμε. Εγώ θέλω να είναι μια εκπομπή που να είναι και ευχάριστη, να μην είναι μόνο βαριά. Γιατί μην τρομάξουμε και τον κόσμο να πούμε νυχτιάτικα, να μιλάμε για σατανάδες όλη την ώρα και να μην είμαστε και λίγο έτσι χαλαροί. Είναι και ενημέρωση, δεν είναι μόνο τρομοκρατία. Και ο ένα μεγάλο τηλεπαρουσιαστή. Έτοιμο είσαι, παπά μου, να του χυμίξει. Περίμενε, θα έρθει η ώρα. Δεν έχει μάλλον. Λοιπόν, υποσυνείδητα μηνύματα. Μα βομβαρδίζουν άρα. Ποιοι και γιατί κρύβουν τα τραγούδια κάποια τέτοια μηνύματα, είτε είναι ροκ, είτε είναι metal, είτε είναι ακόμη και ελληνικά τραγούδια. Θέλουν κάποιοι να μας υποβάλουν σκέψεις στον εγκέφαλό μας, να μας χρησιμοποιήσουν δηλαδή σαν μία μάζα η οποία απλά δέχεται κάποια μηνύματα και έτσι να μας οδηγήσουν κάπου. Είναι κάποια ζητήματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον να τα δούμε. Και βέβαια εδώ πέρα, όπως βλέπετε, υπάρχουν δύο κόκκινες σακούλες, οι οποίες είναι γεμάτες από 30. DVD. Είναι τώρα με συγχωρείτε, βλέπετε δύο κόκκινες. Γιατί δύο κόκκινες, δύο μαύρες έπρεπε να είναι. Τώρα δεν μπορώ, πρέπει να το πω τώρα. Πάντως Ολυμπιακός εγώ δεν είμαι. Κάποιος γάβρος μου τα έχει βάλει εδώ πέρα για να με βάλει. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν αυτές τα δώρα για τους καλεσμένους μας. Έχετε πάρει όλοι σας από ένα νούμερο, έτσι δεν είναι. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια κλήρωση και κάποιοι από εσάς δύο τυχεροί θα έχουν να βλέπουν για ένα χρόνο τις εκπομπές μας που έχουμε κάνει τα τελευταία 3 χρόνια. Χωρίς υποσυνείδητα μηνύματα. Χωρίς υποσυνείδητα μηνύματα, έχουν πάρα πολλά θέματα μέσα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κυρία Όλγα. Ναι, να δούμε ότι τι είναι ουσιαστικά ένα υποσυνείδητο μήνυμα, αλλά και αν όντως υπάρχουν, πόσο εύκολο είναι να τα εντοπίσει κάποιος ή ακόμη και να τα κατασκευάσει. Όλα αυτά γίνονται μέσω του ίντερνετ, του γνωστού διαδικτύου. Ένα υποσυνείδητο μήνυμα είναι ένα μήνυμα το οποίο ο εγκέφαλός μας δεν το αντιλαμβάνεται συνειδητά την ώρα που το λαμβάνουμε. Ωστόσο το υποσυνείδητο το πιάνει και είναι σε θέση να το περάσει πλέον στον εγκέφαλο. Εξαρτάται, ναι, το πιάνει σίγουρα. Εξαρτάται όμως από το εάν είμαστε θετικά προσκύμενοι ως προς αυτό που ακούμε ή όχι. Σίγουρα δεν πρόκειται να μας περάσει ένα υποσυνείδητο μήνυμα το οποίο να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το βρίσκουμε ηθικά σωστό ή θα μας κάνει κακό ή θα προξενήσει κακό σε κάποιον άλλον, εκτός και αν μέσα μας υπάρχει αυτή η προδιάθεση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες υποσυνείδητων μηνυμάτων, διαφορετικοί τύποι. Και βέβαια. Καταρχήν η πρώτη κατηγοριοποίηση που μπορεί να γίνει είναι σε οπτικά και ηχητικά μηνύματα. Και στη συνέχεια σε κάθε κατηγορία υπάρχουν διάφορες τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα τεχνητό
ένα υποσυνείδητο μήνυμα, το οποίο να... δεν είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει όλο τον κόσμο, θα επηρεάσει όμως, αν το κατασκευάσουμε σωστά, αυτούς για τους οποίους, στους οποίους απευθύνεται. Εσείς ο ίδιος έχετε κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια ως προς το να εντοπίζετε υποσυνείδητα μηνύματα. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Ξεκίνησε από μια εργασία την οποία κάναμε, προσπαθώντας να αναπτύξουμε καινούργιες τεχνικές επεξεργασίας ήχου. Τότε σε κάποια αρχή από αυτά τα κοινά λεγόμενα MP3, τα οποία όλοι έχουμε βρει στο ίντερνετ, ανακαλύψαμε κάποια στοιχεία, εντελώς κατά τύχη, τα οποία μας φαινόντουσαν ξένα ως προς το περιεχόμενο του τραγουδιού το οποίο ακούγαμε. Στη συνέχεια, με κάποιες ειδικές τεχνικές, απομονώσαμε αυτό που μας φάνηκε ξένο και καταφέρνοντας να το αποκωδικοποιήσουμε, βρήκαμε ότι επρόκειτο για κάποιο υποσυνείδητο μήνυμα. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά με τα οποία μπορεί να κατασκευάσει κάποιος υποσυνείδητα μηνύματα? Και βέβαια, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει πάρα πολλά προγράμματα με τα οποία μπορεί να κατασκευάσει είτε οπτικά είτε ηχητικά υποσυνείδητα μηνύματα. Το πρώτο στάδιο που κάναμε ήταν μία έρευνα στο ίντερνετ μέσω των γνωστών μηχανών αναζήτησης. Από εκεί και πέρα βρήκαμε σελίδες οι οποίες προσφέρουν προϊόντα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, θα έλεγα, τα οποία μπορεί να τα προμηθευτεί ο καθένας και με αυτά να κατασκευάσει μόνος του τα υποσυνείδητα μηνύματα. Παραγγείλατε δηλαδή στη συνέχεια ένα τέτοιο πρόγραμμα? Ακριβώς, για να το δοκιμάσουμε. Το κόστος του? Γύρω στα 50 ευρώ. Υπήρχε κάποια αναφορά για όριο ηλικίας, ότι δεν μπορεί να το αγοράσει, για παράδειγμα, κάποιος που είναι ανήλικος? Όχι. Όχι, κάτι τέτοιο. Όσο εύκολο όμως είναι να φτιάξει κάποιος υποσυνείδητα μηνύματα, άλλο τόσο εύκολο είναι να τα περάσει στον κόσμο. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό? Πού τα συναντάμε? Πρακτικά μπορούμε να τα συναντήσουμε οπουδήποτε. Θα μπορούσε να τα συναντήσουμε σε ένα οποιοδήποτε αρχείο ήχου κατεβάζουμε από το διαδίκτυο. Σε τέτοια αρχεία είναι και τα δείγματα τα οποία έχουμε εντοπίσει εμείς. Υπάρχουν βέβαια και πολλά υποθετικά σενάρια όπου κάποιος θα μπορούσε, παρεμβάλλοντας το σήμα του σε κάποια εκπομπή, είτε τηλεοπτική είτε ραδιοφωνική, να περάσει υποσυνείδητα μηνύματα στον κόσμο. Ακόμη και αυτή τη στιγμή που συζητάμε εμείς, ενώ δεν ακούγεται κάποια μουσική γύρω, θα μπορούσε αυτό το μηχάνημα... Ναι, θαυμάσια να σας περνάει ένα υποσυνείδητο μήνυμα. Είναι δηλαδή κάτι που δεν το πιάνει η ανθρώπινη ακοή, αλλά το πιάνει το υποσυνείδητο? Ναι. Ακριβώς έτσι λειτουργεί. Ποιοι είναι όμως αυτοί που κατασκευάζουν υποσυνείδητα μηνύματα και για ποιο λόγο, σύμφωνα με τη δική σας έρευνα? Οποιοδήποτε. Έχουμε βρει μέχρι τώρα λόγους κοινωνικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς, προσωπικούς. Οποιοδήποτε θα μπορούσε να κατασκευάσει ένα υποσυνείδητο μήνυμα. Η διαφορά είναι στο γιατί θέλει να το κάνει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα υποσυνείδητο μήνυμα μόνο και μόνο για να δώσουμε στον εαυτό μας ένα έναυσμα να κόψει το κάπνισμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα υποσυνείδητο μήνυμα για να υποκινήσουμε ή να εξωθήσουμε σε ακραίες πράξεις μια ομάδα ανθρώπων. Το 2004 ήταν όταν η επιστημονική κοινότητα της Καλιφόρνια έβγαλε μια επίσημη ανακοίνωση για τα υποσυνείδητα μηνύματα. Ναι. Είναι μια κυβερνητική υπηρεσία του State of California, η οποία σε επίσημο εγγραφό της, το οποίο δημοσιεύτηκε το 2004, μας λέει ή συμπεραίνει, αν το θέλετε, ότι τα ηχητικά υποσυνείδητα μηνύματα έχουν μεγαλύτερη διείσδυση από τα οπτικά. Οι δυνατότητες της ανθρώπινης ακοής διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι και τα υποσυνείδητα μηνύματα δεν ανταποκρίνονται, δεν βρίσκουν το στόχο τους εξίσου εύκολα ανάλογα με την ηλικία? Το πρώτο πρόβλημα που έχουμε σαν, ας πούμε, κατασκευαστές υποσυνείδητων μηνυμάτων είναι να το κατασκευάσουμε σωστά, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να γίνει αντιληπτό από το υποσυνείδητο. Στη συνέχεια υπάρχει το άλλο θέμα του
πώς έχουμε κατασκευάσει αυτό το μήνυμα, τι περιλαμβάνει μέσα, για το εάν το υποσυνείδητό μας θα το δεκτεί ή απλά θα το απορρίψει. Νεότερες έρευνες έχουν δείξει ότι σε ηλικία 30 χρονών οι συχνότητες τις οποίες μπορεί να ακούσει το ανθρώπινο αυτή είναι πολύ μικρότερες και οι έρευνες μιλάνε για συχνότητες γύρω στους 12 χιλιόκυκλους. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα υποσυνείδητο μήνυμα, δεν έχουμε παρά να το μεταφέρουμε τεχνικά από τη συχνότητα της ομιλίας μας στα όρια της συχνότητας της ακοής αυτού που πρόκειται να το δεκτεί. Με αυτόν τον τρόπο το υποσυνείδητό του θα λάβει το ακουστικό μήνυμα, αλλά συνειδητά δεν θα καταλάβουμε ότι δεκτήκαμε ένα τέτοιο μήνυμα. Από τη στιγμή όμως που εντοπίσατε υποσυνείδητα μηνύματα, δεν σταθήκατε εκεί, προχωρήσατε ένα βήμα παραπέρα και κάνατε μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο όπου αναφέρατε όλα αυτά τα οποία βρήκατε. Ναι, πράγματι κάναμε μία αναφορά στη σελίδα μας στο διαδίκτυο με σκοπό να ενημερώσουμε τους επισκέπτες της σελίδας μας για τους κινδύνους τους οποίους μπορεί να κρύβει η χρήση πηγών ηχητικών όπως τραγούδια που κατεβάζουμε από το ίντερνετ, βίντεο κλιπ, ακόμη και ringtones για κινητό τηλέφωνο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τέτοιου είδους υποσυνείδητα μηνύματα και θεωρήσαμε σωστό να ενημερωθεί ο κόσμος ότι πράγματι μπορεί να υπάρχει και κάτι το οποίο να μην είναι σωστό. Το επόμενο Σάββατο στις πύλες του Ανεξήγητου. Τα μυστήρια της ερωτικής χημίας. Τι είναι αυτό που ενώνει δύο ανθρώπους. Δηλώσεις συμμετοχής τώρα στο 210-57-07-900 ή στο email piles@alter.gr και από τη Δευτέρα στο 210-57-07-852. Λοιπόν, το ερχόμενο Σάββατο εδώ πέρα αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Σας αρέσει το θέμα. Ωραίο είναι. Έτσι. Είναι μια εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό το μαγικό, το μυστήριο που ενώνει δύο ανθρώπους. Πόσες φορές έχουμε πει στη ζωή μας αυτός ο άνθρωπος ήταν μόνο για μένα και εγώ ήμουν μόνο για αυτόν. Αυτό το περίεργο θέμα της ερωτικής χημίας. Μιλάνε μέσα πάρα πολλοί άνθρωποι και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα. Ναι, βέβαια. Είναι και θέμα υποσυνείδητου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να ακούσουμε τώρα τον Τζεφ Μίλνερ. Τζεφ Μίλνερ, ακριβώς. Αφιερωμένο στο Στανά φαίνεται να είναι το μήνυμα το οποίο ο κύριος Τζεφ Μίλνερ ανακαλύπτει σε ένα τραγούδι του συγκροτήματος Led Zeppelin. Το ζήτημα βεβαίως είναι πώς αποτυπώνονται τέτοια υποσυνείδητα μηνύματα μέσα στα τραγούδια. Είναι λοιπόν κάποιος άνθρωπος ο οποίος τα γράφει ή είναι μια αόρατη δύναμη όπως ο ίδιος Μίλνερ μας λέει. Κύριε Μίλνερ, είστε ο ιδιοκτήτης μιας πολύ ενημερωτικής ιστοσελίδας για τα αντεστραμμένα τραγούδια. Πώς προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας της και ποιος ήταν ο σκοπός της? Είχα ακούσει πως υπήρχαν κρυμμένα μηνύματα στη μουσική και συγκεκριμένα στη rock and roll και δεν γνώριζα αν ήταν αλήθεια ή όχι, γιατί όταν το έμαθα δεν είχα την κατάλληλη τεχνολογία ώστε να εξακριβώσω αν αυτά τα τραγούδια όντως περιείχαν μηνύματα αν παίζονταν αντίστροφα. Αργότερα όμως που εξελίχθηκε η τεχνολογία των υπολογιστών και ήμουν σε θέση να αντιστρέψω τα τραγούδια, τότε διαπίστωσα και ο ίδιος πως πραγματικά εμπεριείχαν μηνύματα. Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που αντιστρέψατε, γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο, τι έλεγε όταν παίζονταν στην κανονική φορά και τι έλεγε στην αντίστροφη φορά? Το πρώτο τραγούδι που αντέστρεψα ήταν το Stairway to Heaven του συγκροτήματος Led Zeppelin. Ο λόγος που το επέλεξα ήταν επειδή γι' αυτό μου είχαν πει ότι είχε κρυμμένα μηνύματα αν παίζονταν αντίστροφα. Είναι σχετικά μεγάλο μήνυμα. Στην κανονική φορά λέει, αν υπάρχει κίνηση στον κεντρικό δρόμο σου, μην ανησυχείς τώρα. Είναι απλώς σαν ένας ανθός στην άνοιξη, το Μάιο. Υπάρχουν δύο μονοπάτια από τα οποία μπορείς να περάσεις. Αλλά στο τέλος υπάρχει πάντα χρόνος για να αλλάξεις την πορεία σου. Και αν το αντιστρέψουμε πιστεύω ότι λέει, αφιερωμένος στον αγαπημένο μου σατανά, σε αυτόν που το μικρό του μονοπάτι θα με έκανε δυστυχισμένο, του οποίου η δύναμη είναι σατανική. Θα δώσει σε αυτούς που θα τον ακολουθήσουν
το 666. Και υπάρχει και ένας στίχος που λέει: αυτό που θα μπορούσε να μας κάνει να υποφέρουμε περισσότερο είναι ο Σατανάς. Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν ακούσατε αυτά τα λόγια? Εκείνη τη στιγμή πίστεψα πως είχε να κάνει πραγματικά με κάτι σατανιστικό. Πως υπήρχε μία αόρατη δύναμη που έβαλε το συγκεκριμένο μήνυμα στο τραγούδι. Αργότερα σκέφτηκα πως δεν είναι έτσι, αλλά έχει να κάνει με την ψυχολογία. Δηλαδή μας λένε τι θα ακούσουμε. Και όταν πλέον ακούμε αυτά τα μηνύματα, ακριβώς επειδή το περιμένουμε να τα ακούσουμε, αυτό είναι που συμβαίνει τελικά. Κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον στην ιστοσελίδα σας είναι ότι βρήκατε κρυμμένα μηνύματα ακόμη και στο τραγούδι της παιδικής τηλεοπτικής σειράς Pokémon. Ναι. Το αντεστραμμένο μήνυμα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που προκύπτει στην κανονική φορά. Όταν αντιστραφεί το τραγούδι του Pokémon, ακούγεται η φράση «Αγαπώ τον Σατανά». Και ο λόγος που το επέλεξα είναι επειδή πλέον η σειρά Pokémon έχει γίνει ένα pop πολιτιστικό φαινόμενο. Είχα ακούσει ότι υπάρχουν κρυμμένα μηνύματα μέσα σε αυτό. Το αντέστρεψα και όντως έτσι είναι. Αφού ανακαλύψατε σε τόσο πολλά τραγούδια πως αν αντιστραφούν περιέχουν σατανιστικά ή σεξουαλικά μηνύματα, πιστεύετε ότι δημιουργήθηκαν εσκεμμένα με αυτόν τον τρόπο ή πρόκειται απλώς για μία σύμπτωση? Δεν πιστεύω ότι τα περιέχουν εσκεμμένα. Και απλώς έχει να κάνει με τους ήχους που παράγονται από τη γλώσσα, οι οποίοι εξακολουθούν να μοιάζουν με τη γλώσσα αν αντιστραφούν, και μπορεί κάποιοι από τους συνδυασμούς των ήχων που προκύπτουν να βγάζουν μηνύματα. Δεν γνωρίζω. Περίεργα πράγματα. Εγώ τώρα έχω πολλά ερωτήματα για να κάνω στους καλεσμένους μας. Δηλαδή, αν αυτό γίνεται συνειδητά ή ασυνείδητα, και ποιοι θέλουν να περάσουν τα μηνύματα αυτά. Αν θέλουμε ίσως να τα ακούσουμε και τα ακούμε, γιατί μας έχουν ήδη προειδεάσει και μας έχουν βάλει σε αυτό το ταξίδι, ή είναι κάτι εντελώς τυχαίο, που βεβαίως η γλώσσα μας, αν αναστραφεί, μπορεί να παράγει ήχους που να ακούγονται κάποιες τέτοιες λέξεις. Και τότε, κύριε Χαρδαβέλα, γιατί ακούμε συνέχεια Σατανά και δόξα Σατανά και έρχομαι μαζί Σατανά και δεν ακούμε καμιά φορά, αφού είναι συμπτωματικά και τυχαία, λοιπόν, δόξα στον Ιησού Χριστό και ερχόμαστε μαζί σου, Θεάνθρωπε Ιησού Χριστέ, και δόξα τον Θεό κλπ. Μόνο ακούμε συνέχεια ύμνο στον Σατανά. Λογικό και καθοδήγηση στον Σατανά. Θα το δούμε. Αν είναι τυχαίο. Είναι σωστό. Θα ακούσετε και στη συνέχεια τη εκπομπή κάποια ελληνικά τραγούδια που, αν τα γυρίσετε ανάποδα, θα ακούσετε τέτοιες λέξεις. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καρατζά τώρα, ο οποίος είναι χρόνια στη δισκογραφία και ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα. Τι συμβαίνει αυτό, υπάρχει αυτό το φαινόμενο ή είναι κάτι εντελώς τυχαίο που εγώ το αναπαραγούν? Εγώ παρακολουθώ και τους κυρίους που σας έδωσαν τις συνεντεύξεις και χαμογελάω. Ακούω σχεδόν 45 χρόνια ροκ μουσική, δουλεύω 32 χρόνια στη δισκογραφία, ξέρω όλη τη διαδικασία της παραγωγής, γιατί πάρα πολλούς δίσκους έχω παράγει και εγώ ίδιος, ξέρω και πώς γίνονται διεθνώς και θεωρώ όλα αυτά που ακούω αφελή. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι καλλιτέχνες έχουν ζητήσει πραγματικά ακούγοντας τραγούδια ανάποδα ή έχουν χρησιμοποιήσει και ανάποδη φορά ήχων. Ένα παράδειγμα είναι το περίφημο «You Need This Love» των Beatles. Αλλά το γεγονός ότι κάποιος που κάθεται και γυρίζει και ακούει ανάποδα το κομμάτι των Led Zeppelin, το Stairway to Heaven, το κομμάτι από μόνο του λέει σκάλα για την κόλαση. Δεν αμφισβητώ ποιες μπορεί να είναι οι προθέσεις του Jimmy Page και του Robert Plant που το γράψανε. Σκάλα για την παράδοση. Παράδοση, συγγνώμη, ναι. Γιατί έτσι όμως είναι αστείο να λέμε ότι οι Led Zeppelin έγραψαν ένα τραγούδι, σε αυτό βάλανε μέσα κάποια αποσυνείδητα μηνύματα, περιμένοντας μήπως κάποιος ο οποίος δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει στη ζωή του κάτσει και γυρίσει το δίσκο ανάποδα όταν ακόμα είχαμε βινήλια για να ακούσει τα μηνύματα. Θεωρώ όλη αυτή την παραφιλολογία περί υποσυνείδητων μηνυμάτων στη μουσική και στη δισκογραφία ότι δεν αγγίζει την πραγματικότητα, ότι δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάτι και έχω την αίσθηση ότι ένα συγκρότημα, ένας μουσικός πρέπει να περάσει ένα μήνυμα, είτε είναι σατανιστικό, είτε είναι τρομοκρατικό, είτε οτιδήποτε, το βάζει κατευθείαν στο τραγούδι για να το ακούσει ο κόσμος και να το περάσει το μήνυμα. Δεν περιμένει να γυρίσει ανάποδα το δίσκο. Για ποιο λόγο λοιπόν να κάνει τόσο πολύπλοκη διαδικασία? Υπάρχει το ζήτημα βεβαίως λογοκρισίας. Μιλάτε όλοι μαζί, να ακούσουμε. Εάν είναι ένα μήνυμα το οποίο τρόπον τεινά είναι
στέκεται, ας πούμε, έτσι, στην κοινή γνώμη, έτσι, μπορεί να το γράψει κατευθείαν, συνειδητά κλπ. Όταν όμως είναι κάτι το οποίο προκαλεί την κοινή γνώμη και την αίσθηση και το θρησκευτικό συνέστημα της πλειοψηφίας του κόσμου κλπ. Έτσι, μιας κοινωνίας, δεν μπορεί να το βάλει συνειδητά και να το ακούσει, περνάει υποσυνείδητα. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχουν, σε αντίθεση με αυτά που λέει ο κ. Καρατζάς, ότι αυτό γίνεται συνειδητά, ότι υπάρχουν μηνύματα? Ναι, γίνεται συνειδητά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι γίνεται συνειδητά. Το ερώτημα που θα συμφωνήσω με τον κύριο Καραζά είναι, μάλλον το ερώτημα είναι που εν μέρει συμφωνώ με τον κύριο Καραζά, ποιοι το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τραγουδιστές, ιδιαίτερα Έλληνες. Αυτό είναι σίγουρα. Οι οποίοι, γιατί υπάρχουν και πολλά ελληνικά τραγούδια τα οποία υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα. Πάρα πολλά είναι γνωστά, τα πείτε και στη συνέχεια. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι κάποιοι τραγουδιστές, πολύ σπουδαίοι και πολύ μεγάλοι και αξιόλογοι, περνάνε μέσα από τους δίσκους τραγούδια τους υποσυνείδητα μηνύματα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι εγκέφαλοι, κάποιοι άλλοι που κατευθύνουν και θέλουν να κινήσουν τα νήματα και τον κόσμο, ο οποίος αντιστέκεται σε κάποιες αξίες και σε κάποια, αντιστέκεται μάλλον με αξίες και ιδανικά, και βλέπουν ότι δεν μπορούν εύκολα να αποδειχθούν κάποιες δικές τους θέσεις κλπ. Και σε όλους αυτούς περνάνε τα υποσυνείδητα μηνύματα. Δεν υπάρχει τεχνολογία για να γίνει αυτό. Υπάρχει τώρα στο ίντερνετ. Όντως, εκεί μπορεί να πάρει κάποιος ένα κομμάτι, να επεξεργαστεί, να επέμβει, να αλλάξει κτλ. Δεν υπάρχει τεχνολογία στην δισκογραφία για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ένας δίσκος τελειώνει. Είναι δεν το συλλαμβάνει το συνείδητο. Ναι, αλλά κάποιος για να προκαλέσει αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα τεχνολογικό μέσο στα χέρια του για να περάσει αυτό το υποσυνείδητο. Όπως δεν υπάρχει τέτοια τεχνολογία. Όπως με μια τεχνολογία περνάει ένα υποσυνείδητο, έτσι, το οποίο δεν το συλλαμβάνει το συνείδητό μας. Έτσι με μια άλλη τεχνολογία πάλι, ένα άλλο μηχάνημα έτσι της τεχνολογίας, μπορεί κανείς και ανακαλύπτει αυτό το υποσυνείδητο μήνυμα. Μας εξηγώ, δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πώς δεν υπάρχουν, κυκλοφορεί και λοιπόν, το αγοράζουν 50 ευρώ. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν ζητήματα και διαφωνίες και όλα αυτά ωραία πράγματα, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, όπως θα δούμε και κάποια βίντεο και θα ακούσουμε κάποια τραγούδια ελληνικά, που αν κανείς θελήσει να διαπιστώσει κάτι, μπορεί να το διαπιστώσει. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Πίσω λοιπόν στην εκπομπή Πύλες του Ανοιξίου του απόψε έχουμε να κάνουμε με τα υποσυνείδητα μηνύματα που συναντούμε κυρίως στην μουσική. Και μια και ακούστηκαν τόσες πολλές απόψεις και από τον κύριο Καραζά και από τον πατέρα Μάξιμο, αντικρουόμενες κυρίως, θέλω να δω στην κυρία της παρέας, η οποία συμμετέχει στο συγκρότημα το Ασάρτη, ακριβώς. Και θέλω να μου πείτε, εάν τελικά συμφωνείτε με όλα αυτά που ακούστηκαν, ιδιαίτερα με την άποψη του πατέρα Μάξιμου, δηλαδή αν πρόκειται για έργο του Σατανά, ή αν τελικά είναι τυχαία η ύπαρξη τέτοιων υποσυνείδητων μηνυμάτων, αν βέβαια υπάρχουν. Τυχαία δεν το γνωρίζω. Σαν ηχοληπτικά πώς μπορεί να βγει αυτό προς τα έξω, δεν είμαι σε θέση να το ξέρω αυτό. Δεν ασχολούμαι με ηχοληψία. Δηλαδή είναι κάποιο τεχνικό μέσο, όπως είπαμε πριν, που μπορεί να βοηθάει στο να βγει μια τέτοια άποψη, ένα τέτοιο μήνυμα. Τώρα, αν συνδυάσω το metal με κάποιο μήνυμα που, όπως λέμε εδώ, ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο μήνυμα, θα πω ότι το metal είναι ένα είδος μουσικής που, αν μη τι άλλο, τα λέει έξω από τα δόντια. Εάν υπάρχουν όμως κάποιοι επιτίδιοι, που σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα, όπως είδαμε και θα δούμε, τότε φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις και υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα, αλλά είναι και ο καλλιτέχνης πίσω από αυτά που το κάνει εσκεμένα ή δεν το κάνει. Εγώ δεν παίρνω θέση στο να το κάνω. Πάντως αυτό καθεαυτό σαν γεγονός υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα. Από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι βλέπω ότι υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα. Το δήλωσε όμως η κυρία της Τέσσερα ότι δεν τάσσεται υπέρ ή κατά, γιατί δεν γνωρίζει τεχνικά τουλάχιστον, μην τα μπερδεύουμε. Ναι, δεν συζητάμε το θέμα της τεχνολογίας, πώς γίνεται ένα υποσυνείδητο μήνυμα. Μα για να το πιστεί πρέπει αυτό να υπάρχει αυτό το γεγονός, εάν υπάρχουν τα υποσυνείδητα, όχι πώς γίνονται, με ποιο τρόπο γίνονται, αν υπάρχουν αυτά καθεαυτά τα υποσυνείδητα μηνύματα, έτσι και ποιοι τα κατασκευάζουν και πού αποσκοπούν. Ένα λεπτό τώρα. Θα ακούσετε τώρα κάποια ελληνικά τραγούδια. Θέλω να δηλώσω κάθετα ότι κανείς Έλληνας καλλιτέχνης, τραγουδιστής, συνθέτης, τυχουργός κλπ. Κλπ. Δεν συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία. Να περάσουμε ξαφνικά κάποια μηνύματα υποσυνείδητα ή σατανιστικά ή δεν ξέρω τι. Θα ακούσετε και θα δούμε εάν υπάρχουν τα μηνύματα αυτά. Σας βάζω μόνο στη σκέψη σας και κάτι ακόμη. Εάν θέλουμε κάτι να ακούσουμε, μπορεί να το ακούσουμε. Εάν προγραμματίσουμε τον εγκεφαλό μας σε κάποιους ήχους για να καταλήξει κάπου σαν άκουσμα, αυτό μπορεί να συμβεί.
Με αυτή λοιπόν την υπόμνηση και με την δήλωση ότι δεν υπάρχει περίπτωση Έλληνας καλλιτέχνης να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, θέλω να περάσουμε στο επόμενο βίντεο. Μέσα λοιπόν από την έρευνα που κάναμε σχετικά με τα τραγούδια και τα υποσυνείδητα μηνύματα, καταλήξαμε σε κάποια από αυτά. Πρόκειται για μεγάλα ονόματα, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Θα δείτε όμως και θα ακούσετε πολύ περισσότερο το τι ακριβώς συμβαίνει όταν αυτά τα τραγούδια τα παίξουμε με αντίστροφη φορά. Παλιότερα με το βινίλιο και πάλι βεβαίως με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή στη σημερινή εποχή να χρησιμοποιήσουμε το CD για να επεξεργαστούν τα τραγούδια αυτά. Ακούστε λοιπόν ποια είναι αυτά και σχολιάζουμε λοιπόν τα μηνύματα μετά. Το τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου, το βιβλίο των ηρώων, στην κανονική φορά ακούγονται οι στίχοι. Βρήκα τις φάτσες που ζητούσες, θες ζαχαρωμένο στη γωνιά του δρόμου. Ακούγοντας το κομμάτι σε αντίστροφη φορά, ακούμε την φράση «Είσαι ο δαίμονας και έδειξες πως μισούσες». Στο τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου «Άσε με να κάνω λάθος», στην κανονική φορά ακούγονται οι στίχοι. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σύριγγα αδειάζει. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σύριγγα αδειάζει. Ακούγοντας το κομμάτι σε αντίστροφη φορά, ακούμε την φράση «Η σφραγίδα έχει ρίξει, ύστερα η εικόνα θα μυρίσει». Η σφραγίδα έχει ρίξει, η σφραγίδα θα μυρίσει. Στο τραγούδι του Τζίμι Πανούση «Το τρένο», στην κανονική φορά ακούγονται οι στίχοι «Κάνε κάτι να χάσω το τρένο». Ακούγοντας το τραγούδι σε αντίστροφη φορά, ακούμε την φράση «Φέρνω τον Σάταν». Στο τραγούδι της Άννας Βύση «Αϊπνίες», στην κανονική φορά ακούγονται οι στίχοι «Προσπαθώ τα παράξενα». Ακούγοντας το κομμάτι σε αντίστροφη φορά, ακούμε την φράση «Σατανά, Θεό, θάψω». Είναι ένα δείγμα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ακόμη αρκετά τραγούδια. Θέλω να ξεκαθαρίσω και πάλι, αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα για μένα. Δεν υπάρχει περίπτωση και δεν δεχόμαστε καμία περίπτωση ότι αυτοί οι καλλιτέχνες προσπαθούν να περάσουν κάποια σατανιστικά μηνύματα. Εάν τυχαία ακούγονται αυτές οι φράσεις ή αυτές οι λέξεις, εάν εμείς, επειδή κάνουμε τώρα μια εκπομπή και μιλάμε για υποσυνείδητα μηνύματα, για σατανιστικά μηνύματα κλπ. Θέλουμε να συνδυάσουμε αυτούς τους φθόγκους και να βγάζουμε κάποιες φράσεις, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Όμως δεν μπορώ να δεχθώ, Μίλτο, ότι κάθισε να αποφασίζει από Κωνσταντίνου ή η Δύση ή οποιοδήποτε και κάνανε ένα τραγούδι και από κάτω περάσανε κάποιο μήνυμα. Αυτό δεν μπορώ αυτό να το δεχθώ. Θέλω να πω. Τι νόημα έχει. Δηλαδή, ξέρετε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αγοράζουν CD για να τα βάζουν στο κομπιούτερ και τα ακούνε ανάποδα. Προφανώς όχι. Αυτό το πράγμα είτε έχει γίνει τυχαία, το ακούσαμε. Όντως. Αυτό που λέτε ισχύει. Είτε έχει γίνει τυχαία. Μια το έχει βάλει κάποιο άλλο στο μυαλό μέσα, είναι τζάμπα κόπος. Αλλά ταυτόχρονα, για να απομυθοποιήσουμε και το metal, συμφωνώ με τη Σπινίδα που μίλησε πριν. Δόξα τω Θεώ, τα συγκροτήματα heavy metal που έχουν βεβαίως ένα αντιεξουσιαστικό και ανατρεπτικό μερικές φορές χαρακτήρα, λένε τα πράγματα χήμα. Δεν έχουν ανάγκη να τα κρύψουν. Συγκροτήματα, τι να πω, ξέρω εγώ, η Megadeth, η Obituary, η Sepultura, δεν χρειάζεται να πούνε τα πάντα καλυμμένα. Βγαίνουν και ταχώνουν χοντρά και υποστηρίζουν τι απόψει του. Το ένα δεν αναφέρει το άλλο, κύριε Καραζάν. Βεβαίως. Ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ελεύθερα και αυτοί ακούσαν την γνώμη. Αν διαφωνείτε μαζί του, διαφωνείτε λοιπόν με τη γνώμη την οποία επίσημα και ελεύθερα εκφράζουν. Μην ψάχνουμε να βρούμε όμως από πίσω. Όχι, άλλο λέω. Το ένα, το ότι υπάρχουν κάποιοι που ελεύθερα και αυτεξούσια έτσι και με θάρρος λένε τη γνώμη του, αυτό δεν αναιρεί ότι κάποιοι λοιπόν, άλλοι θέλουν λεφτό, να υποστηρίξουν. Να ακούσουμε και του υπόλοιπου, διότι μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει κανέναν από την πλευρά εκείνη. Κύριε Σιρνάκη. Υπάρχουν τέτοια μηνύματα και αν υπάρχουν, γιατί. Θα ήθελα καταρχήν να θέσω ένα ερώτημα. Συγγνώμη. Ναι. Ορίστε. Εσείς. 665. Αν σας βάλω ακόμη ένα νούμερο, γίνεται 666. 666, αλλά είναι ο γείτονας. Ναι. Είναι χιουμοριστική λίγο η μπλούζα. Να εύχεσαι να μην γίνεις γείτονας μαζί με τον 666.
Γιατί όταν θα γίνει γείτονα, θα την έχει πολύ άσχημα, αγαπητέ. Θα υπάρξει 666. Είναι είναι διπλανή. Έχουν αλλάξει άλλε τα δεδομένα για το 666 και θα το δούμε πολύ σύντομα αυτό. Άκουσα να πω κάτι. Εγώ έχω ένα κινητό τηλέφωνο. Δεν είχα κινητό τηλέφωνο γιατί είμαι εναντίον του κινητού τηλεφώνου. Μην το πείτε, θα το μετανιώσετε. Και τελικά ο σταθμό με ανάγκασε να έχω κινητό τηλέφωνο για να με βρίσκουν. Είναι λοιπόν. Και το τελευταίο. Πείτε το να το ακούσουμε, κύριε. 666 είναι τα τελευταία τρεις αριθμοί. Το δίνω λοιπόν, το έχω δώσει σε κάποιους παπάδες. Μόλις ακούνε το 666, παίρνουν δρόμο και τρέχουνε. Δεν σημαίνει τίποτα. Όχι, και άσε είναι... που ετοιμάζω μια εκπομπή που θα αποδειχθεί μετά τις ανακαλύψεις που γίνανε στην Ερυθρά Θάλασσα των κάποιων παπύρων που στο Κέμπριτζ τώρα τους μελετούν. Το νούμερο 666 δεν υπάρχει πουθενά. Α, μην το λέτε αυτό. Το 661 είναι, αν το έχετε πάρει χαμπάρι ακόμη. Όχι, όχι. Αυτό είναι, αυτό είναι μια προπαγάνδα η οποία γίνεται από τους πρώτους αιώνες, έτσι από ορισμένους. Δεν ερετικούς. Υπάρχει 666, υπάρχει 661. Όλοι λάθος κάνετε. Και λοιπόν, απόδειξη. Εμείς δεν πάμε εκεί τώρα. Πάμε. Πάμε. Βλέπετε λοιπόν για να φοράτε μπλούζα με 665. Όλη η εκκλησιαστική γραμματολογία, έτσι, όλοι οι Άγιοι Πατέρες μιλάνε για το 666. Και η Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιο μιλάει για το 666. Πάμε στις παρακαλώ. Θα τα δούμε. Να το θέσω λίγο σε διαφορετική διάσταση το θέμα. Να υποθέσουμε, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, ότι άντε και στους Led Zeppelin υπάρχουν αυτά τα μηνύματα. Μπορεί να υπάρχουν και στον Παπα Κωνσταντίνου. Να ρωτήσω απλώς, αυτό γίνεται εν γνώση του καλλιτέχνη? Όχι, είπαμε όχι. Ας πούμε και τους Led Zeppelin. Δηλαδή τον Βασίλη τον ξέρω και την Άννα την ξέρω, τώρα κάτσουν αυτοί να κάνουν... Δεν γίνεται εν γνώση του καλλιτέχνη, δεν γίνεται εν γνώση του στιχουργού. Άρα, κατά ένα τεράστιο ποσοστό, όχι βεβαιότητας, ας το θέσουμε 99,9%, δεν είναι θέμα του συγκροτήματος ή του κάθε καλλιτέχνη. Σωστά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι περνάνε μηνύματα, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος τα περνάει και γιατί. Τώρα, αν τα περνάει μέσω της heavy metal μουσικής, αν τα περνάει μέσω της hard rock, αν τα περνάει μέσω της ελληνικής, αυτό ουσιαστικά στο τέλος μπορεί να μας είναι αδιάφορο. Αν υποθέσουμε, λέω πάντα, ότι υπάρχουν αυτά τα μηνύματα. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε είδη μουσικής. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι η Βύση ή ο Παπα Κωνσταντίνου δεν έχουν ευθύνη στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι, δεν το συζητάμε. Κατά συνέπεια, θα θέσουμε ότι ούτε η Led Zeppelin, η Iron Maiden ή οποιοδήποτε. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε, αν μου επιτρέπετε, μόνο πολύ σύντομα. Ναι. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε είδη μουσικής για τα υποσυνείδητα μηνύματα. Εκεί συμφωνώ. Αλλά μπορούμε να κατηγορήσουμε όμως είδη μουσικής για τα συνειδητά. Αντίθεση σε σατανικά μηνύματα που περνάνε. Για τα συνειδητά, όποιος θέλει, ειδικά στον χώρο του heavy metal, δεν έχει κανένα πρόβλημα να βγει και να τραγουδήσει αυτά που θέλει να πει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορεί δηλαδή να είναι δεν μπαίνει θέμα σατανιστικά. Αν τα βάλουμε ανάποδα, μπορεί να είναι παγανιστικά, μπορεί να είναι αρχαιολατρίας, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Στο υποσυνείδητο όμως, εάν δεν γίνεται γνώση του καλλιτέχνη, η ευθύνη φεύγει από τον καλλιτέχνη ή το μουσικό ρεύμα και πρέπει να αναζητήσουμε να βρούμε πού και γιατί και από πού προέρχονται. Να πάμε όμως σε κάτι διαφορετικό, στον κύριο Βιτάλη, και να ρωτήσουμε αν ο εγκέφαλός μας μπορεί να αξιοποιήσει τα υποσυνείδητα μηνύματα. Να τα χρησιμοποιήσετε δηλαδή εσείς ως ψυχοθεραπευτής για θεραπευτικούς σκοπούς και μόνο. Και πώς μπορεί να γίνει. Πρώτα απ' όλα με το ότι υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα, ότι ο εγκέφαλός μας δέχεται 24 ώρες 24ωρο διαρκώς. Τώρα, να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα σε αυτά που. Δύο λεπτά. Όταν λέτε ότι ο εγκέφαλός μας δέχεται διαρκώς υποσυνείδητα μηνύματα. Πώς το εννοείτε αυτό? Δηλαδή, εγώ βλέπω τηλεόραση, Φερρυπίν, έτσι, και βλέπω μία σειρά από διαφημίσεις. Πέσατε στο κάτι εξοχήν υποσυνείδητο μήνυμα. Η διαφήμιση είναι υποσυνείδητο μήνυμα. Αυτό δηλαδή μας περνάει ένα μήνυμα που σε πρώτη ανάγνωση ή σε πρώτο άκουσμα δεν το αντιλαμβανόμαστε, αλλά καταγράφει στον εγκέφαλό μας. Αυτό θέλετε να πείτε. Ή στη συνείδησή μας, ή στο υποσυνείδητο. Για την ακρίβεια γίνονται συνδέσεις. Σε όλους, ας πούμε, σε όλους. Στους περισσότερους έχει γίνει μια απλή σύνδεση. Ακούμε το ποκ από ένα καπάκι, κλοκ. Και εμείς σκεφτόμαστε ένα συγκεκριμένο προϊόν που δεν θα το διαφημίσω. Μάλιστα. Γιατί έχει κάνει αυτή τη διαφήμιση και έχει περάσει, έχει συνδέσει τον ήχο με τη δίψα μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα υποσυνείδητο μήνυμα που καταγράφεται στο υποσυνείδητό μας και αποθηκεύεται εκεί πέρα. Και μετά εμείς ακούμε αυτόν τον ήχο και διψάμε. Ή διψάμε και σκεφτόμαστε το προϊόν. Κάνουμε μια σύνδεση δηλαδή οπτικού, ηχητικού μηνύματος και αισθήσεις που έχουμε. Πάμε τώρα σε αυτό που σας ρώτησε η Όλγα. Μισό λεπτό. Γιατί σήμερα η κουβέντα μέχρι στιγμής ήταν στα υποσυνείδητα μηνύματα που ακούγονται ανάποδα. Θέλω να πω ότι υπάρχει ακόμα απορία. Δεν υπάρχει έρευνα που να λέει ότι ο εγκέφαλός μας ακούει ανάποδα.
Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρουμε σίγουρα. Δεν λέω ότι γίνεται, δεν λέω ότι δεν γίνεται. Είναι θέμα που σηκώνει ακόμα έρευνα. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν το τραγούδι καθώς παίζεται και εμείς το ακούμε, έχουμε ακούσει το ανάποδο μήνυμα. Ίσως ο εγκέφαλός να μπορεί να το ακούει ανάποδα. Ίσως και όχι. Σε κάτι που θα μας βοηθήσει και η άλλη τηλεφωνική. Δεν τη γνωρίζω γιατί. Ποια είναι η σκοπιμότητα να υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα τα οποία τα ακούμε. Γιατί εάν ο εγκέφαλός όμως δεν μπορεί να τα συλλάβει και να τα επεξεργαστεί, δεν έχει νόημα. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω. Να κάνουμε μηνύματα. Να κάνουμε κουβέντα. Αυτό που είπε ο Μίλτος πριν από λίγο. Όχι να τα βάζουμε. Που το αντιλαμβάνουμε πλήρως. Δηλαδή εγώ ακούω ροκ μουσική πάρα πολλά χρόνια και τώρα και heavy metal λόγω του πιτσιρικά που. Ποτέ μου δεν κάθισα εγώ ή ο γιος μου να βάλουμε δεν και καλά το δίσκο ανάποδα, μήπως πιάσουμε κανέναν ήχο. Άρα τι νόημα έχει να γράφουν μέσα σε κάποια τραγούδια υποσυνείδητα μηνύματα σε ανάποδη στροφή, αφού φαντάζομαι ότι δεν κάθεται κανείς ή κάθονται ελάχιστότατοι άνθρωποι να το κάνουν. Αυτό που λέτε. Δεν κάθεται κάποιος να τα γράφει. Δεν βλέπω το νόημα. Εσείς ακούτε, εμείς όλοι ακούσαμε τη φωνή του ίδιου του καλλιτέχνη, ναι, ο οποίος έλεγε κάτι τελείως άλλο. Ναι. Και όταν τα ακούμε ανάποδα, αυτός ο ίδιος ο καλλιτέχνης, χωρίς να το ξέρει, ανάποδα, λέει κάτι τελείως άλλο. Αυτό, δεν είναι ότι κάποιος έχει γράψει αυτό κάτι. Έχει γίνει είναι ότι ο καλλιτέχνης το έχει πει ανάποδα. Ναι. Αυτό είναι πιο το ερώτημά μου είναι εμένα όμως το εξής. Αυτό το ανάποδο που ακούσαμε και το ακούσαμε. Σατανά, μεγάλε, ξέρω εγώ τι λέγανε. Αυτό έχει γίνει συνειδητά αυτή η προσπάθεια ή είναι μια τυχαία ιστορία? Δεν θα έλεγα ούτε που... το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή... Γιατί τώρα το τυχαίο είναι σχετικό, δεν είναι λόγω ότι εννοεί κανείς τυχαίο. Όσον αφορά το συνειδητό, όπως είπατε κι εσείς, σίγουρα ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου δεν αποφάσισε να τραγουδήσει ανάποδα κάτι σατανιστικό. Φυσικά. Άρα η φωνή που ακούμε, ακόμα και αν την αντιστρέψουμε, δεν το ξέρει τι λέει. Ναι. Εμείς πάμε κάπου όμως, όχι στους τραγουδιστές. Να ολοκληρώσω. Από ό,τι ακούσαμε λίγο πριν, μέχρι πρότινος, μέσα στις δισκογραφικές εταιρείες δεν υπήρχε τεχνολογία για να κάτσουν να κάνουν ένα τέτοιο, να βάζουν δηλαδή ένα δεύτερο μήνυμα. Τώρα υπάρχει. Τώρα δηλαδή μπορεί να έχουμε έναν ήχο και από κάτω να υπάρχει ένας δεύτερος ήχος. Όπως παλιότερα υπήρχαν στις διαφημίσεις κάποια οπτικά μηνύματα που περνάγανε πάρα πολύ γρήγορα, σαν μια δεύτερη εικόνα δηλαδή. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, από ό,τι ακούσαμε για τα ελληνικά τουλάχιστον τραγούδια, λέω, εμείς ακούσαμε τον ίδιο τον τραγουδιστή να τραγουδάει ανάποδα κάτι, ναι, σατανιστικό. Ναι, άρα ναι, δεν μιλάμε για κάτι που κάποιος έβαλε. Μιλάμε για μια περίεργη σύμπτωση. Μια περίεργη σύμπτωση. Mm. Αυτό θέλω, το εκεί θέλω δεν θα να το έλεγα μείνω. Ποτέ τυχαίο. Μια περίεργη σύμπτωση. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό. Να πάμε στο. Στο βίντεο, κατά στον Σαρίκη. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Όχι. Στον Σαρίκη του Παπαδόπουλου. Σημαντικό αυτό που λένε. Είναι, ο κ. Σαρίκη του Παπαδόπουλου είναι δύο παιδιά που έχουν. Ο ένας είναι μουσικός, είναι DJ δηλαδή, και ο άλλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει καθημερινά τη μουσική, τη heavy metal και οποιοδήποτε άλλο. Για να δούμε τι μας λένε. Αυτό το οποίο δηλώνουν βεβαίως και οι δύο είναι ότι τα υποσυνείδητα μηνύματα, εάν και εφόσον αυτά βεβαίως υπάρχουν στη μουσική, μπορεί να γίνονται μόνο και μόνο για να αυξήσουν τα κέρδη και τα έσοδα από μια πώληση δίσκου. Βεβαίως μπορούν να κρύβουν και μια πεποίθηση του καλλιτέχνη, ο οποίος για λόγους λογοκρισίας προτιμάει να την περάσει υπογείως και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρησιμοποιούν τη μέθοδο των υποσυνείδητων μηνυμάτων. Πολλά συγκροτήματα της rock και της heavy metal έχουν κατηγορηθεί ότι με έμεσο τρόπο προσπαθούν να χειραγωγήσουν τα άτομα που ακούν τα τραγούδια τους. Με άλλα λόγια, να τους περνούν μέσα από αυτά υποσυνείδητα μηνύματα. Υποσυνείδητα μηνύματα υπάρχουν σίγουρα μέσα στα τραγούδια, τα οποία όμως έχουν τοποθετηθεί εσκεμμένα, διότι οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες είναι κεντρικοί. Η μουσική έχει να βγάλει κάποια επανάσταση, είναι το στυλ της μουσικής αυτό. Προσπαθούν να προωθήσουν μια διαφορετική μορφή τέχνης, κάτι το διαφορετικό. Γιατί υπάρχουν αυτά τα υποσυνείδητα μηνύματα, είτε είναι σατανιστικά, είτε είναι σεξουαλικά, μέσα στα συγκεκριμένα τραγούδια? Η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν μόνο και μόνο για να βοηθούν στα έσοδα των εκάστοτε καλλιτεχνών, δηλαδή μέσω της πρόκλησης να διαφημίζονται, να αυξάνουν τις πωλήσεις τους, μόνο γι' αυτό. Ή σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις είναι όντως πεποιθήσεις και θέσεις των καλλιτεχνών που θέλουν να τις περάσουν υποσυνείδητα για να μην υπάρξει κάποια λογοκρισία πάνω στην έκφρασή τους. Ας γίνουμε τότε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το συγκρότημα Judas Priest που δικάστηκαν το 90 για τις αυτοκτονίες οπαδών τους. Οι γονείς των θυμάτων κατηγόρησαν το συγκρότημα ότι ένα τραγούδι τους οδήγησε ουσιαστικά τα παιδιά τους στην αυτοκτονία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ ακραίο παράδειγμα και ότι δεν σχετίζεται αυτή η πράξη τους με τη μουσική, γιατί με αυτή την λογική οποιαδήποτε εικόνα που μπορεί να δει ένας άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει σαν
Όθηση να πράξει, να αυτοκτονήσει, να δολοφονήσει κάποιον άλλο άνθρωπο, είναι πολύ ακραίο. Ακούγοντας όμως κάποιος ένα τραγούδι που λέει «Αγαπώ τον Σατανά» ή «Αφιερώνομαι σε αυτόν». Βέβαια πάντα μιλάμε όταν αντιστραφεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν προκαλεί, δεν είναι δυνατόν κάποιος να το ασπαστεί αυτό. Τις περισσότερες φορές έχει τοποθετηθεί εσκεμμένα το συγκεκριμένο μήνυμα. Δηλαδή, τα περισσότερα περνάνε παγανιστικά μηνύματα, άρα όχι σατανιστικά. Και όταν απευθύνονται στο Σατανά, καταρχάς αν αναλύσουμε τη λέξη Σατανά, σημαίνει αντίπαλος. Εγώ πιστεύω ότι στηρίζεται στην ανοριμότητα του ακροατή ή στην οριμότητά του να καταλάβει το μήνυμα ότι περνάει το τραγούδι και να κρίνει αν αυτό μπορεί να τον οδηγήσει να κάνει μια τέτοια πράξη όπως είναι σε αυτό το δικαστικό συμβάν. Οι Black Sabbath αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα σε όλο τον κόσμο. Στους περισσότερους δίσκους τους χρησιμοποιούν σατανιστικά σύμβολα. Αρκετές φορές δε στο εξώφυλλό τους απεικονίζεται καθαρά το 666. Αυτό τι είναι? Πάλι μπορούμε να μιλάμε για μία μορφή τέχνης? Τυχαία χρησιμοποιούνται αυτά τα σύμβολα? Δεν χρησιμοποιούνται τυχαία. Θέλουν να προκαλέσουν. Και επειδή με αυτόν τον τρόπο ίσως ο πιτσιρικάς του 70 ή του 80 ή ακόμα και σήμερα ήθελε να την πει με κάποιο τρόπο στους γονείς του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ήθελε να βρεθεί ενάντια στην κοινωνία, ενάντια στη θρησκεία. Το προχωράει κάπως έτσι. Του περνάνε, βασικά δεν περνάει κάποιο μήνυμα ότι αργότερα δεν θα πιστεύει, δεν θα είναι καλός άνθρωπος, δεν θα είναι καλός χριστιανός. Απλά, ίσως είναι λίγο παιδικό το ότι, μάλλον υπάρχουν αυτά τα, στα εξώφυλλα υπάρχουν όλα αυτά, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν και καλά υπάρχουν επειδή θέλεις να περάσουν κάποιο σατανιστικό μήνυμα. Εσείς που ακούτε αυτά τα τραγούδια εδώ και χρόνια πια, έχετε νιώσει ποτέ να επηρεάζετε προς τη μία ή την άλλη κατάσταση? Έχω επηρεαστεί από τις άποψεις όταν είμαι στεναχωρημένος να στεναχωρηθώ κι άλλο, όταν είμαι χαρούμενος να χαρώ κι άλλο. Δεν νομίζω ότι με έσπρωξε ποτέ να αυτοκτονήσω ή να κάνω κάτι κακό, παρά μόνο να μου επηρεάσει το συνέστημα, και αυτό μας λένε και οι ψυχολόγοι. Εγώ πιστεύω ότι προσωπικά η μόνη επιρροή που μπορεί να μου προκαλέσει είναι κάποιες συναισθηματικές ταλαντώσεις, τίποτα παραπάνω. Ή κάποιες ωραίες στιγμές ή να νιώσω κάποια άλλα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή, αλλά τίποτα άλλο. Η Εκκλησία όχι απλώς στρέφεται εναντίον της metal μουσικής, αλλά την καταδικάζει. Τι θα απαντούσατε σε κάποιον εκπρόσωπό της, σε έναν ιερέα που θα χρησιμοποιούσε αυτά τα επιχειρήματα, τα εξώφυλλα με τα 666 και όλα αυτά, τι θα του λέγατε? Τα περισσότερα μηνύματα, όπως προείπα, είναι παγανιστικά, δεν είναι σατανιστικά. Αυτό είναι 100% σίγουρο, αν το ψάξουμε λίγο παραπάνω, αυτό πράγμα ισχύει. Από εκεί και πέρα, από μόνοι τους, οι ίδιοι μεταλλάδες, τα ίδια τα συγκροτήματα, έχουν όλη αυτή την ακραία έκφραση που έχουμε πει. Γενικά όλο το πράγμα προκαλεί. Αυτό βλέπει και η Εκκλησία, γι' αυτό και ουσιαστικά δεν θέλει να... θέλει μάλλον να τεθεί ενάντια σε όλο αυτό το σκηνικό που έχει να κάνει με κάποια επανάσταση, που έχει να κάνει με την νεολαία, η οποία είναι ενάντια στο κατεστημένο. Εντάξει, προσπαθούν και αυτοί να βρουν κάποιο τρόπο να αμυνθούν, αλλά το ίδιο είχε γίνει και το 1950 με τη rock and roll. Λέγανε για τον Elvis ότι είναι σατανιστής, λέγανε να μην χορεύει ο κόσμος twist, οτιδήποτε. Και γενικά με όλες τις μουσικές, όποια μουσική καινούργια βγαίνει, καινούργια εντός εισαγωγικών, ό,τι υπάρχει το οποίο να ενώνει τον κόσμο για να είναι λίγο διαφορετικό, η κοινωνία θα το καταδικάσει. Αυτό, η Εκκλησία συμβολίζει την κοινωνία. Από τη μία άποψη καλά κάνει, αλλά από την άλλη ίσως θα έπρεπε σιγά σιγά να ρίξουν τις αμυνές τους. Πάνε πολλά χρόνια από τότε που τεθήκαν ενάντια σε όλο αυτό το ρεύμα. Έχει παλιώσει πια το πράγμα, δείχνει ότι δεν υπάρχει κάτι κακό. Το επόμενο Σάββατο, στις Πύλες του Ανεξήγητου, τα μυστήρια της ερωτικής χημείας. Τι είναι αυτό που ενώνει δύο ανθρώπους? Δηλώσεις συμμετοχής τώρα στο 210-57-07-900 ή στο email piles@alter.gr και από τη Δευτέρα στο 210-57-07-852 που είναι το γραφείο μας. Το επόμενο Σάββατο λοιπόν είναι ένα θέμα που πιστεύω ότι αφορά όλους μας, γιατί ο έρωτας είναι μέσα στη ζωή μας και ίσως είναι και το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή μας.
Μπορεί να δηλώνει συμμετοχή για να είστε εδώ πέρα και να σας ακούσουμε. Όπως θα ακούσουμε σε λίγο τους καλεσμένους μας που είναι εδώ πέρα και είναι αρκετοί και έχουν πολλές παρατηρήσεις να κάνουν και πολλές ερωτήσεις να υποβάλουν στο πάνελ μας. Δεν έχουμε ακούσει ακόμη τους δύο καλεσμένους μας που είναι προς το τέλος. Θα τους ακούσουμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα 1 και 20. Πρέπει να επιταχύνουν λίγα τα πράγματα γιατί θα είμαστε μέχρι τις 2, 2 και 10 μαζί σας. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να σας παρουσιάσουμε πάρα πολλά, δεν θα προλάβουμε. Θέλω να πάω όμως στον κύριο Μαρίνη, στον Δημήτρη το Μαρίνη, που είναι και φωτογράφος και είναι και μέλος συγκροτήματος metal, heavy metal, στο X-Spiral. Για πετε μου, εσείς σαν μέλος ενός τέτοιου συγκροτήματος, νιώσατε ποτέ την ανάγκη ότι πρέπει να περάσετε κάποια μηνύματα και διάφορα τέτοια πράγματα? Σας έχει απασχολήσει δηλαδή καθόλου το γεγονός? Κοιτάξτε να δείτε, το heavy metal από το 79-80 που ξεκίνησε σαν ιδίωμα, είχε σαν σκοπό να προκαλέσει. Να προκαλέσει και εμφανισιακά και στιχουργικά. Και όχι μόνο την κοινωνία, είχε σκοπό να προκαλέσει τους πάντες. Με κάποια πράγματα που δεν συμφωνούσε μαζί τους. Οπότε, όπως είπε και ο κύριος Καρατζάς, κάποιο συγκρότημα στο heavy metal δεν έχει ανάγκη να βάλει υποσυνείδητα μηνύματα. Αν εμένα δεν μου αρέσει κάτι, θα το πω φορά παρτίδα όπως είναι. Δεν έχουμε ανάγκη υποσυνείδητο μήνυμα όταν δεν συμφωνούμε και δεν μας αρέσει κάτι, για να το συγκαλύψουμε. Ναι. Δεν φοβούμαστε, δεν φοβάται κάποια συγκρότητα τη λογοκρισία σε αυτό που θέλει να πει. Θα το πει, αν λογοκριθεί, θα βρεθεί τρόπο να κυκλοφορήσει έξω. Γιατί έχουν λογοκριθεί πάρα πολλά πράγματα στη μουσική αυτή. Και πάρα πολλοί έχουν επιτεθεί σε αυτή τη μουσική. Αλλά πάρα πολλοί λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία τα γνωρίζουν και προσωπικά τα μαγαζιά που βγαίνουμε. Που ενώ έχουν προβλήματα ψυχολογικά, προβλήματα υγείας, προβλήματα οικογενειακά, μέσα από αυτή τη μουσική βρήκανε δύναμη για να συνεχίσουν. Και δεν πήγαν ούτε να αυτοκτονήσουν, ούτε να επιτεθούν σε κάποιον, ούτε να κάνουν κάποιο κακό. Κύριε Σαμουήλη, τι λέτε για το θέμα αυτό? Κοιτάξτε, να σου πω την αλήθεια μου, άμα πέρναγα ένα μήνυμα, θα ήταν απλά αγοράστε τα CD μας. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ό,τι θέλουμε να πούμε, αυτό που είπε και ο Δημήτρης, το λέμε κατευθείαν. Αυτή είναι αυτή η μουσική. Έτσι. Είναι μια μουσική που εκφράζει συναισθήματα. Για μένα πιο αληθινά από πολλές άλλες μουσικές. Δεν ασχολείται μόνο με το χώρισα με τη γυναίκα μου, θα πάω να αυτοκτονήσω, ας πούμε. Έχει πολλά θέματα με τα οποία ασχολείται. Ακραία πράγματα υπάρχουν, έτσι. Ακραίοι άνθρωποι, ακραίες καταστάσεις, εξώφυλλα, σύμβολα, τα πάντα. Αλλά αυτό πιστεύω είναι η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αν συμφωνούμε ή όχι, είναι διαφορετικό. Σωστά. Εμείς προσωπικά ποτέ δεν ασχοληθήκαμε με κάτι τέτοιο ακραίο. Και αν το κάναμε, το κάναμε. Δεν το συγκαλύπταμε. Δεν θα βάζαμε κάτι υποσυνείδητο. Θα το λέγαμε κατευθείαν. Λοιπόν. Ναι. Υπάρχει όμως κάτι πολύ σημαντικό. Αν υποθέσουμε ότι ακούει κάποιος τη μουσική, τη heavy metal ή όποια μουσική και να είναι αυτή, και είναι ιδιαίτερα επιρρεπής συναισθηματικά. Δεν φταίει το heavy metal γι' αυτό. Το συγκρότημα Judas Priest ακριβώς στην Αμερική κατηγορήθηκε για τον θάνατο κάποιων παιδιών και βεβαίως κλήθηκαν μετά. Αθωθήκαν, αλλά φανταστείτε τη διαδικασία στην οποία μπήκαν. Να σας πω κάτι. Το περίεργο σε αυτή την ιστορία είναι το πώς αθωθήκαν. Ότι όταν τους κατηγόρησαν για το τεστραμμένο μήνυμα και πριν γίνει το δικαστήριο. Πέρασαν σε ένα τραγούδι αντίστροφα, το μου αρέσει να τρώω μαρμελάδα, κάτι τέτοιο. Ούτε ξέρει το παρόν. Το βάζουν λοιπόν στο δικαστήριο και λένε να, και εδώ περνάμε για τη μαρμελάδα. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε, για παράδειγμα, το ποδόσφαιρο για 5 ανεγκέφαλους που σπάνε τα αυτοκίνητα. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε το φοιτητικό κίνημα για άλλους 5 ανεγκέφαλους που καίνουν αυτοκίνητα. Δεν μπορούμε και να κατηγορήσουμε όλο το μουσικό ιδίωμα αυτό, το οποίο είναι 40 χρόνια τώρα, για δύο παιδιά τα οποία προφανώς ήταν επιρρεπή γενικότερα και όχι μόνο σε αυτή τη μουσική και βρήκαν απλά εκεί. Την αφορμή. Έτσι. Αν δεν ακούγαμε heavy metal, θα το παθαίναν από κάτι άλλο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ένα μουσικό ιδίωμα. Ορίστε. Είναι δηλαδή τα συγκροτήματα αυτά που εκφράζουν τέτοιου είδους απόψεις πιο επικίνδυνα για την νεολαία και τις εικόνες που έχει και τα μηνύματα που παίρνει από την Paris Hilton και την Britney Spears? Αυτές είναι που δίνουν κακά παραδείγματα. Αυτές είναι που πραγματικά με έναν τρόπο ζωής. Θα έπρεπε να γίνουν αντικείμενο συζήτηση και όχι αν κάποιο συγκρότημα βγαίνει και λέει την άποψή του μια μουσική. Να πω κάτι, μου επιτρέπετε. Ορίστε. Επειδή είμαι και μουσικός, έχω σπουδάσει μουσική και βυζαντινή και ευρωπαϊκή με πολλά πτυχία και παίζω και όργανο. Έπαιζα παλαιότερα, όταν ήμουν λαϊκός. Και γνωρίζω πολύ καλά μουσική. Και η μουσική, οφείλω να πω, ότι είναι ένα θείο δώρο. Έτσι. Και ανάλογα με το πώς θα συνθέσει κανείς κάποια μουσική ή ουδήποτε είδους κλπ. Έτσι, φέρνει και το ανάλογο αποτέλεσμα και τα ανάλογα συναισθήματα. Είτε συναισθήματα χαράς, ευτυχίας, ευφορίας κλπ. Είτε συναισθήματα θλίψος, κακοδαιμονίας, να κάνεις κακό κλπ. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς γίνεται
σε κάποια συγκεκριμένα είδη μουσικής, όπως είναι η rock μουσική, χωρίς να έχω τίποτα με τη rock μουσική. Έτσι, μιλάω αντικειμενικά. Ή όπως είναι η heavy metal κλπ. Να βρίσκουμε όσο επιτοπλίστων ανθρώπους και συγκροτήματα τα οποία να εξυμνούν και να υμνούν, όχι υποσυνείδητα. Μιλάω τώρα πλέον καθαρά, ξεκάθαρα. Να υμνούν και να εξυμνούν το σατανά και το κακό και το σεξ και το ένα και το άλλο κλπ. Ορίστε. Επειδή θέλετε να το δείτε αυτό. Δεν έχετε ασχοληθεί με αυτό. Τι θέλετε να το δούμε. Συγγνώμη, η Black Sabbath. Έτσι, η Black Sabbath. Τι κάνουν, δεν είναι σατανιστικό συγκρότημα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι. Δεν είναι. Μα τι λέτε, παιδιά. Αν εξετάσετε ειδικά του τύπου στον Black Sabbath, έναν να πάρετε τα τραγούδια του, δεν θα βρείτε μέσα σατανιστικό στίχο παρά μόνο αν το έχουν κάνει μία εσκεμμένα για πλάκα. Για πλάκα, για πλάκα. Δεν έχει ξυπνήσει το διάβολο για πλάκα. Για ένα ή δύο στίχους σε μια δισκογραφία που υπάρχουν από το 1970 μέχρι σήμερα. Εδώ να πω κάτι το οποίο το είχα για να το βάλω στο δεύτερο βιβλίο, στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου Αντίχριστος ήλθε. Έτσι που λέω ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε το 1983 και θα εμφανιστεί το 2013. Βρήκα, μου έφερε ένας νεαρός ένα συγκρότημα. Μικρός λέω, 20 χρονών. 23 ετών είναι. 83 ετών. Σε 6 χρόνια περίπου 30 ετών θα βγει. Το 2012-2013. Λοιπόν, το 83 κάνει παιδιά για το 83 τώρα και μήπως είναι εκεί πέρα μέσα. Μην τα μπερδεύουμε. Το ότι ο Αντίχριστος λέω ότι γεννήθηκε το 1983 δεν σημαίνει ότι όσα παιδιά γεννήθηκαν το 1983 είναι αντίχριστοι, είναι σατανάδες, είναι κακοί άνθρωποι. Έτσι. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο άτομο. Τίποτα άλλο. Ποιο είναι το σημαντικό που θέλω να πω τώρα. Μου έφερε κάποιο δίσκο ένα νεαρό. Πριν λίγο διάστημα, πριν ένα μήνα περίπου, ο οποίος δίσκος είναι το Black Sabbath. Και ξέρετε πώς λέγεται, ξαναγεννιέμαι και έχει απ' έξω ένα διαβολάκι. Και το ξέρετε born πότε. Born again ονομάζεται. Και δεν είναι διαβολάκι. Ξέρετε... Είναι ένας νάνος ντυμένος, ο οποίος τον χρησιμοποιούσε. Ναι, όπως έχει κερατάκια. Και έχει δύο κερατάκια. Ο οποίος έχει είναι κερατάκια. Σατανάκι, δεν είναι διαβολάκι. Δεν είναι σατανάκι, τίποτα. Ούτε σατανάκι είναι. Τώρα, παιδί το οποίο να έχει κερατάκια και να έχει γαμψά νύχια, εγώ δεν ξέρω να είναι άνθρωπος κανονικός. Ξέρετε, κύριε Χαρδαβέλα, πότε έβγαλαν το δίσκο στο συγκρότημα Black Sabbath. Πότε έβγαλα το δύσκολο ξαναγεννιέμαι, ξαναέρχομαι. Πότε λέτε. Το 1983. Τυχαίο, συμπτωματικό. Συμπτωματικότατο. Συμπτωματικότατο. Γιατί τώρα το 1983 θεωρούμε ότι έχει γεννηθεί ο Αντίχριστος. Έχουμε δεδομένο ότι έχει γεννηθεί ο Αντίχριστος. Με τη μελέτη την οποία έκανα και το βιβλίο το οποίο έβγαλα 700 σελίδες περίπου με πολλά στοιχεία είναι δεδομένο. Πατέρα, ότι ο Αντίχριστος ένα λεπτό. Γεννηθείτε μετά να απολογηθείτε για την βυζαντινή μουσική που έχει και εκείνη υποσυνείδητα μηνύματα. Προσέξτε. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Υπάρχει. Γνωρίζετε. Υπάρχει. Σοβαρά. Τίποτα. Ένα λεπτό. Εδώ πέρα είστε 30 άτομα, έτσι δεν είναι τόσο, 32. Ωραία. Ποιοι συμφωνείτε με τις απόψεις του πατέρα Μάξιμου. Ως προς τι. Ως προς το γεγονός ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα με σατανιστικά, ότι υπάρχουν μέσα στα τραγούδια και μας υποβάλλουν στον εγκέφαλό μας το σατανά, τα συγκροτήματα αυτά κλπ. Κλπ. Και πόσοι διαφωνείτε με την άποψή του. Παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σου, όσοι συμφωνείτε. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα, έντεκα. Οι υπόλοιποι διαφωνείτε. Ποιοι είναι ουδέτεροι. Διαφωνείτε. Περιμένετε. Σηκώστε το χέρι που διαφωνείτε. Δύο, τέσσερις, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα. Μοιρασμένοι είσαστε. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Πήγατε να με θάψετε, αλλά δεν τα καταφέρατε. Η αλήθεια είναι... Δεν τα καταφέρατε. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, δώστε το μικρόφωνο να ακούσουμε και λίγο τους καλεσμένους μας. Ορίστε παρακαλώ πολύ, δώστε. Θέλω να μου πείτε πώς λέγεστε. Μάλιστα υπάρχει και κυρία εδώ που έχει διαβάσει το βιβλίο μου, το είπε προηγουμένως. Ας τη διαφημίσει το βιβλίο, στην είπα 10 φορές. Όχι κύριε Χαρδαβέλα, είπατε ότι θα κάνουμε εκπομπή. Περιμένουμε να κάνουμε εκπομπή. Να πώς τα αποδείξω όλα αυτά. Το 2013. Ένα λεπτό, μην μιλάτε όλοι μαζί. Πώς λέγεστε. Το είπα, Δαμιανάκη Φέη, λέγομαι. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, εάν η ερώτηση είναι πραγματικά, εάν υπάρχουν μηνύματα ή όχι, αυτό είναι αυταπόδεικτο γιατί μόλις τα ακούσαμε. Το θέμα, σύμφωνα με μένα, και γι' αυτό πρώτη φορά εμφανίζομαι, έτσι, για να πω την άποψή μου στο κοινό, δεν θεωρώ ότι είναι κατάλληλος ο τρόπος, γιατί δεν υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για να τοποθετηθεί κάποιος. Όμως το θέμα πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί όλους τους ανθρώπους, γιατί εάν το ερώτημα είναι. Εάν υπάρχουν μηνύματα ή όχι, τα ακούσαμε. Δεν είναι ότι υπάρχει κάτι που μοιάζει ή κάτι που υπονοεί. Είναι πεντακάθαρο το όνομα
του λεγάμενου δεν απαξιώ να αναφέρω. Πιστεύω στο τέλο. Γιατί φοβόσατε να το αναφέρετε. Λοιπόν, δεν θέλω. Να το όνομα, έξω, έξω και από εμά. Λοιπόν, να σα πω γιατί μιλάω έτσι, που φαίνεται λίγο αφελέ ή λαϊκίστικο. Γιατί όλη μου τη ζωή και μέχρι πρόσφατα υπήρξα ορθολογικό άτομο. Δηλαδή ήθελα την απόδειξη του πράγματο για να το πιστέψω και για να το ακολουθήσω. Από την άλλη μεριά, μου είπατε με τι ασχολούμαι. Έχω σπουδάσει θέατρο και ψυχολογία. Η ψυχολογία, λοιπόν, που ανήκει στις κλασικές επιστήμες πια, έχει αποδείξει τον τομέα του υποσυνείδητου. Αυτό έχει να κάνει με το αντικείμενο της συζήτησης και αυτό ήταν και αφορμή για να έρθει η συζήτηση. Ο τομέας του υποσυνείδητου είναι ένας χώρος απόλυτα υπαρκτός στην ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία ανθρώπινη ύπαρξη είναι ψυχοσωματική οντότητα. Δεν είναι μόνο μία οργανική ύπαρξη που περνάει από αυτόν τον κόσμο και φεύγει. Τι λάθη κάνουμε, λοιπόν, οι άνθρωποι, σαν και εμένα, που είναι ορθολογιστές, και προσπαθούν να μην πιστέψουν αυτές τις δυσιδαιμονίες, τις μαγείες και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι, όπως και κάθε άνθρωπος, ο οποίος αγνοεί κάτι που δεν γνωρίζει, που δεν το έχει δει ή που δεν έχει αντίληψη πάνω στο θέμα ή δεν το έχει συμβεί κάτι ανάλογο, αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στο μεγαλύτερο κίνδυνο. Πάνω στο θέμα σας, λοιπόν, τώρα, τα μηνύματα αυτά τα οποία ακούσαμε και είναι υπαρκτά, και είναι κάτι το αυταπόδεικτο, δεν θα ασχοληθώ να το πω και για την οικονομία της εκπομπής, αλλά είναι, εν πάση περιπτώσει, αυταπόδεικτο. Τα μηνύματα, λοιπόν, υπάρχουν. Γιατί να υπάρχουν υποσυνείδητα? Γιατί ο χώρος του υποσυνείδητου είναι ακόμα και στην εποχή μας, που είναι τεχνολογική και πάρα πολύ έτσι υψηλά ανεπτυγμένη τεχνολογικά και επιστημονικά. Ο χώρος του υποσυνείδητου όμως είναι ακόμα ένας χώρος αγνός. Παρθένος. Όπου έτσι, λοιπόν, σε κάθε παρθένο χώρο, σε κάθε παρθένα οντότητα και κατάσταση μπορεί να περάσει το μήνυμα και κυρίως το αρνητικό. Γιατί ο Θεός, ο οποίος είναι υπαρκτός, η βάση, λοιπόν, της θεωρίας σήμερα και της τοποθέτησης πρέπει να είναι: υπάρχει Θεός και αν υπάρχει και ο αντίθετός του. Λοιπόν, θεωρητικά θεωρούμε ότι υπάρχει, για να εξυπηρετήσουμε τη συζήτηση, εφόσον υπάρχει και ο αντίθετός, λοιπόν, πρέπει να περάσει τα μηνύματα αυτά. Ο Θεός, γιατί δεν τα περνάει? Γιατί ο Θεός είναι ελευθερία. Σου δείχνει με τις πράξεις του, την ύπαρξή του. Και σου δει. Ο άλλος, λοιπόν, πρέπει να τα περάσει με τον τρόπο που ξέρει ότι έχει το μεγάλο αποτέλεσμα, το υποσυνείδητο. Όλα αυτά που ακούσαμε δεν είναι τυχαίες τοποθετήσεις, δεν είναι τυχαίες φράσεις ακατάσχετες, ότι κάτι που μοιάζει, αλλά είναι καθαρά κάτι που λέει. Εγώ, λοιπόν, δική μου πεποίθηση τώρα, γιατί ήμουν στο στούντιο και το άκουσα γι' αυτό και μπήκα, ότι αυτά τα πράγματα είναι αποδεδειγμένα ότι τα έχει κάνει όχι ο καλλιτέχνης, όχι η μουσική, σύμφωνα με την άποψή μου, η μουσική παραγωγή, αλλά τα έχει κάνει ένας παράγοντας ξένος. Και επειδή ζούμε στην εποχή που όχι μόνο οι κλασικές επιστήμες, όσον αφορά τις φυσικές επιστήμες, μιλάω για τη φυσική, τη βιολογία, μοριακή κλπ. Έχουν αποδείξει τώρα πλέον και μετά τις θεωρίες του Άινστάιν και τη θεωρία της σχετικότητας και κυρίως στην κβαντική φυσική, έχουν αποδείξει τέτοια πράγματα που πάνε να καλύψουν τους τομείς που μέχρι τώρα θεωρούσαμε μεταφυσικούς, που είναι πια ο κόσμος να μένει με ανοιχτό στόμα. Λοιπόν, αυτό αποδεικνύει, λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα που το ακούσαμε. Γίνεται. Δεν πρέπει να τίθεται καν ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, εάν υπάρχει όχι. Ότι λοιπόν, υπάρχουν η γνώμη μηνύματα. Μου είναι ότι υπάρχουν αυτά τα μηνύματα, γιατί ο άλλος υστερεί από το Θεό. Ο Θεός σου δίνει την ελευθερία σου να σκεφτείς, ο άλλος σου βάζει με το ζόρι να σκεφτείς αυτό που θέλεις. Όπως και ένας άνθρωπος υπαρκτός και όχι ένας άνθρωπος ή άλλο. Θα ακούσουμε και άλλους από εσάς αμέσως μετά το βίντεο που θα δούμε, παρακαλώ πάρα πολύ, διότι η ώρα τρέχει. Να δούμε τώρα πώς και γιατί και αν γράφονται τα μηνύματα αυτά, με ποιο στόχο και αν υπάρχει η τεχνολογία που ο κ. Καρατζάς πριν από λίγο, και θα ξαναρθώ στην, να τον ρωτήσω κάποια πράγματα, εάν υπάρχει η τεχνολογία, διότι από ό,τι λέτε εσείς δεν υπάρχει η δυνατότητα τεχνολογικά να γραφούν αυτά τα πράγματα. Εκτός και αν επέμβει κανείς από των υστέρων στο ίντερνετ, εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Όταν ένα τραγούδι βγαίνει και προσφέρεται πια εμπορικά στο κοινό, αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τεχνολογία. Μάλιστα. Που να κάνεις κάτι τέτοιο. Ας ακούσουμε ένα βίντεο και συνεχίζουμε. Παρουσιάσατε και καταγγείλατε τα υποσυνείδητα μηνύματα που βρήκατε σε ελληνικά τραγούδια που κατεβάσατε από το διαδίκτυο στην Ένωση Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημάτων. Από εκεί και έπειτα τι ακολούθησε? Θα έλεγα τίποτα. Σαν υπεύθυνοι πολίτες θεωρήσαμε
ότι το σωστό είναι πριν κάνουμε οτιδήποτε και πριν ακόμη κάνουμε την αναγγελία στη σελίδα μας να ενημερώσουμε γι' αυτό τις αρμόδιες αρχές. Έκανα μία συνάντηση ενημέρωση με την IFPI, τους παρουσίασα το υλικό, το πρόγραμμα που βρήκα, τα αποτελέσματα και τα στοιχεία της έρευνάς μου και περίμενα από αυτούς να κάνουν όποια ενέργεια κρίνουν αυτοί σκόπιμο. Επειδή όμως δεν έλαβα ποτέ κάποια απάντηση, προχώρησα στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας στη δική μου ιστοσελίδα. Τώρα πρέπει να πούμε κάτι, ότι καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας βλέπουμε αυτό το δίκτυο εδώ να πάλεται. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην οθόνη. Τα ηχεία είναι ανοιχτά. Δεν ακούμε τίποτα. Όμως, τι έχουμε κάνει? Πράγματι, αυτή τη στιγμή το μηχάνημα που βλέπετε, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό προγραμματάκι για την κατασκευή υποσυνείδητων μηνυμάτων, μεταδίδει ένα υποσυνείδητο μήνυμα. Βέβαια, το υποσυνείδητο μήνυμα το οποίο περνάμε εμείς δεν είναι κάτι κακό, έχουμε απλώς ηχογραφήσει τη λέξη δοκιμή. Ναι, βέβαια. Είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να μην προκαλέσει τίποτα σε κανέναν. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα και τη λέξη δοκιμή. Ναι, θα αφαιρέσω. Τα φίλτρα συχνοτήτων. Πολύ απλό. Ναι, είναι τόσο απλό. Πώς λειτουργεί? Είναι από την αρχή. Φορτώνουμε το υποσυνείδητο μήνυμα. Κάνουμε μία ηχογράφηση του υποσυνείδητου μηνύματος που θέλουμε και την φορτώνουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε τώρα περιλαμβάνει απλά τη λέξη δοκιμή. Δοκιμή. Έτσι όπως το ακούμε. Δοκιμή. 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 Παρατηρήστε ότι δοκιμή. Η έξοδος των ηχείων μας δίνει δοκιμή. Ένα αρκετά έντονο δοκιμή. Σήμα στον ήχο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το μήνυμα υποσυνείδητο? Με δύο κλικ, τόσο απλά. Μπαίνει ένα φίλτρο και... Μπαίνει ένα φίλτρο το οποίο μεταφέρει τη συχνότητα της ανθρώπινης φωνής σε μία συχνότητα που βρίσκεται κοντά στα όρια της ανθρώπινης ακοής. Έτσι μπορούμε να δούμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε έξοδο ήχου από τα ηχεία μας, απλά δεν αντιλαμβανόμαστε ότι το ακούμε. Πάμε τώρα να δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα που αγοράσετε από το διαδίκτυο. Μπαίνετε στο διαδίκτυο, κατεβάζετε ένα ελληνικό τραγούδι. Το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ότι σε τυχαίο δείγμα ελληνικών τραγουδιών τα οποία εμείς κατεβάσαμε από το διαδίκτυο εντοπίσαμε υποσυνείδητα μηνύματα, τα οποία καταφέραμε να απομονώσουμε και να αντιστρέψουμε, δηλαδή να τα κάνουμε να ακούγονται, χρησιμοποιώντας μία ειδική τεχνική επεξεργασία. Ένα παράδειγμα τέτοιου μηνύματος είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Το οποίο λέει? Μισώ τους ξένους μετανάστες. Μισώ τους ξένους μετανάστες. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να περάσει ακόμα και θρησκευτικά μηνύματα. Το έχετε βρει και αυτό? Ναι, έχουμε και εντοπίσει και ένα τέτοιο δείγμα θρησκευτικού περιεχομένου, το οποίο λέει ότι πιστεύω στην ελληνική εκκλησία. Τα υποσυνείδητα μηνύματα όμως που βρίσκονται μέσα σε τραγούδια θα μπορούσαν εύκολα να γίνουν και ο τρόμος του εργοδότη. Να δώσει δηλαδή αύξηση στους υπαλλήλους του, χωρίς να καταλάβει πώς έγινε. Πράγματι συμβαίνει και αυτό. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το υποσυνείδητο μήνυμα που θα ακούσουμε τώρα και αναφέρει τη φράση «να κάνω αύξηση στον κοσμά». Να κάνω αύξηση στον κοσμά. Επίσης μήνυμα το οποίο βρήκατε σε τραγούδι που κατεβάσατε από το ίντερνετ. Όλα, όλα. Ό,τι έχουμε εντοπίσει αφορά αρχεία ήχου, τραγούδια δηλαδή, τα οποία έχουμε κατεβάσει από το ίντερνετ. Δεν μπορεί κάποιος να τα ακούσει εκείνη τη στιγμή όμως. Γιατί αυτό? Φυσικά γιατί το μήνυμα βρίσκεται στην υποσυνείδητη μορφή του. Είναι κρυμμένο δηλαδή μέσα στο τραγούδι και για να μπορέσεις να το αντιληφθείς πρέπει να κάνεις ειδική επεξεργασία στον ήχο απομονώνοντας
όλο τον ήχο του τραγουδιού και κατεβάζοντας τη συχνότητά του έτσι ώστε αυτό να γίνεται αντιληπτό ενσυνείδητα από τον άνθρωπο που το ακούει. Αγγελία για τη σημερινή μας εκπομπή. Το επόμενο Σάββατο λοιπόν στις Πύλες του Ανεξήγητου τα μυστήρια της ερωτικής χημίας και τι είναι αυτό που ενώνει δύο ανθρώπους. Δηλώνεται συμμετοχή στο 210-57-07-900 τώρα μέχρι τις 2 περίπου και 10 ή στο email piles@alter.gr και από τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο μας που είναι 210-57-07-852. Και επειδή μιλάμε για υποσυνείδητα μηνύματα, εμένα μου έχει περάσει τώρα ένα υποσυνείδητο μήνυμα ο σκηνοθέτης ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Άρα λοιπόν πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Στην κουβέντα λοιπόν που είχαμε προηγουμένως εδώ στο πάνελ, ο πατέρας Μάξιμος ανέφερε ότι πολλές είναι αυτές οι περιπτώσεις όπου βλέπουμε υποσυνείδητα μηνύματα κυρίως στη μουσική heavy metal. Εγώ λοιπόν αντιπαρατέθηκα και είπα ότι κάποια στιγμή θα κληθεί να υπερασπίσει την βυζαντινή μουσική και μάλλον τώρα είναι η στιγμή. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με τον κύριο David Oates, ο οποίος μας δηλώνει πως πλέον τα υποσυνείδητα μηνύματα είναι ένας δρόμος όχι μόνο για τη μουσική, αλλά βεβαίως για να μπορέσουμε να δούμε ποιος μπορεί να είναι ένας ύποπτος που έχει διαπράξει ένα έγκλημα. Και χρησιμοποιεί πολύ εύκολα και η αστυνομία. Ο κ. David Oates, τι είπαμε. Ο κ. David Oates είναι ερευνητής, έχει βεβαίως και τη δική του ιστοσελίδα. Μελετάει πάρα πολύ τα σχετικά. Είναι ο ιδρυτής του κέντρου για την ανάδρομη ομιλία. Αυτό το οποίο μας λέει είναι ότι την ώρα που συζητάμε, αν αντιστρέψει κάποιος τα λόγια μας, θα δει τι στην ουσία σκεφτόμαστε. Τι κρύβεται Μάλιστα. πίσω από αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Ας τον ακούσουμε. Έχουν αποκαλέσει την ανάδρομη ομιλία ως την ανακάλυψη της 7ης αίσθησης. Ποιες είναι οι ενέργειές της? Η ανάδρομη ομιλία αποτελεί μια άλλη μορφή της ανθρώπινης επικοινωνίας. Αφορά αυτόματα στην λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η θεωρία της είναι ότι καθώς μιλάμε, δημιουργούμε ήχους με τον λόγο μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να μεταφέρουμε δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι η κανονική ομιλία που προέρχεται από το συνειδητό μας και το άλλο είναι η ανάδρομη ομιλία που προέρχεται από το υποσυνείδητο. Έτσι, αποτελεί μια άλλη μορφή της ανθρώπινης επικοινωνίας. Ποιες είναι οι εφαρμογές της? Με άλλα λόγια, ποιο θα είναι το όφελος σε περίπτωση που αντιστρέψουμε την ομιλία κάποιου? Αντιστρέφοντας την ομιλία κάποιου, έχουμε την δυνατότητα να κοιτάξουμε μέσα στο υποσυνείδητό τους. Μπορούμε να προσδιορίσουμε την ελεύθερη σκέψη τους και τα συναισθήματά τους. Το να ακούμε ανάδρομα είναι αυτό που πραγματικά σκέφτεται και αισθάνεται κάποιος. Άρα, έχει προφανώς εφαρμογή στον τομέα της δικαιοσύνης. Η αστυνομία μπορεί να το εφαρμόσει στις έρευνές της, προκειμένου να προσδιορίσουν την αλήθεια και το ψέμα σε έναν ύποπτο. Επίσης, χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό για θεραπευτικούς σκοπούς, ώστε να κοιτάξει μέσα στο μυαλό του ασθενούς και να βρει τι συμβαίνει ακριβώς. Επομένως, η κατανόηση του υποσυνειδήτου έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Ποια είναι η ιστορία της ανάδρομης ομιλίας? Ανακάλυψα την ανάδρομη ομιλία το 1984. Το κοινό όμως έμαθε για πρώτη φορά γύρω από αυτό το φαινόμενο με τα κρυμμένα μηνύματα που υπήρχαν στη μουσική rock and roll. Έτσι αντέστρεψα ορισμένους δίσκους rock and roll για να δω αν υπήρχαν όντως κρυμμένες φράσεις. Και τότε τυχαία ανακάλυψα πως υπήρχαν και στη φυσική ανθρώπινη ομιλία. Θα ήθελα να μας δώσετε δύο δημοφιλή παραδείγματα αντίστροφης ομιλίας. Δηλαδή, δύο άνθρωποι παγκόσμιας φήμης που όταν αντιστρέψατε τα λόγια τους, το νόημα ήταν εντελώς διαφορετικό. Το πρώτο παράδειγμα μας έρχεται από τον George Bush, ο οποίος ανέφερε πως το Ιράκ χρειάζεται μια νέα κυβέρνηση, που ανάδρομα σημαίνει «θα κυβερνήσουμε το Ιράκ», που υπενήσεται ότι η Αμερική έχει σκοπό να θέσει υπό τον έλεγχό της το Ιράκ. Αυτό είναι σίγουρα ένα αρκετά καλό παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα που χρησιμοποιώ συχνά είναι του Νίλ Άρμστρονγκ ενώ περπατούσε στη Σελήνη, ο οποίος αντίστροφα έλεγε «Ο άνθρωπος θα συνεχίσει να περπατάει στη Σελήνη», που προκύπτει αν κοιτάξουμε μέσα στο υποσυνείδητό του. Επίσης, υπάρχουν για παράδειγμα αντιστροφές στα λόγια των ιερέων, όπου κάποιος ιερέας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας λέει στην αναδρόμη ομιλία «Η συμβουλή μου είναι μοχθηρή», που είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει στην κανονική ομιλία. Μια άλλη
σημαντική κατηγορία όμως υποσυνείδητων των μηνυμάτων εκτός των ηχητικών είναι τα οπτικά. Μιλάμε δηλαδή για τα μηνύματα τα οποία δεν τα πιάνει το μάτι, αλλά τα πιάνει ο εγκέφαλος. Η συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε η κυρία Μαρίνα Τσικλητήρα, κριτικός κινηματογράφου, είναι αποκαλυπτική. Μιλάμε πλέον για παιδικές ταινίες όπου κάποιοι ισχυρίζονται ότι περιέχουν σεξουαλικά υποσυνείδητα μηνύματα. Που το μάτι δεν συλλαμβάνει, αλλά συλλαμβάνει ο εγκέφαλος. Και ο στόχος του είναι συνήθως πολύ συχνά εμπορικός, να προωθήσει ένα προϊόν εμέσως, πλην σαφώς. Μπορεί να είναι ιδεολογικός, μπορεί να είναι η προσπάθεια ενός σκηνοθέτη να αποφύγει τη λογοκρισία. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτό. Φυσικά και γίνεται στον κινηματογράφο, είναι ένα πολύ μαζικό μέσο ψυχαγωγίας, έτσι. Προκαλεί έκπληξη και το γεγονός πως στο παρελθόν η εταιρεία Disney είχε κατηγορηθεί ότι περνάει έμεσα υποσυνείδητα σεξουαλικά μηνύματα μέσα από τις παιδικές της ταινίες. Ταινίες κινουμένων σχεδίων γνωστές σε όλους μας, όπως ο Βασιλιάς των Λιονταριών, ο Αλαντίν, η Μικρή Γοργόνα. Ένα παράδειγμα στο Βασιλιά των Λιονταριών είναι ότι όταν το λιονταράκι κοιτάζει ψηλά τον ουρανό, αναζητώντας τον μπαμπά του, τον νεκρό, Λέοντα, σχηματίζουν τα άστρα τη λέξη σεξ. Στον Αλαντίν ακούγεται η φράση, πρέπει να έχεις πολύ καλά μηχανήματα ηχητικά για να την ακούσεις. Teenagers, έφηβοι δηλαδή, βγάλετε τα ρούχα σας. Το ερώτημα σε αυτή την ιστορία, έχουν γραφτεί άπειρα άρθρα για αυτό το θέμα και υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν να βρούνε στις ταινίες Disney τα σεξουαλικά υπονοούμενα. Το ερώτημα το δικό μου είναι γιατί. Δηλαδή υπάρχουν άλλα, σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι κάποιος κερδίζει από όλα αυτά, είτε ο σκηνοθέτης, είτε η παραγωγή. Εδώ, περνώντας σεξουαλικά υπονοούμενα στις ταινίες του Disney, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς το στόχο. Γιατί γίνεται αυτό, εκτός αν είναι ένα εσωτερικό αστείο. Αυτό έχω να πω. Σαφώς προκαλεί έκπληξη. Δεν είμαι σίγουρη αν γίνεται επί τούτου. Η ιστορία με τα υποσυνείδητα μηνύματα στον κινηματογράφο δεν είναι κάτι καινούριο. Ήδη, από το 1957, ο James Visary, ερευνητής εμπορίου, είχε κάνει το πρώτο πείραμα. Προσπάθησε δηλαδή, κατά τη διάρκεια της προβολής μίας ταινίας, να περάσει υποσυνείδητα μηνύματα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, όπως έλεγε ο ίδιος στην αρχή, τα πλάνα που πέρναγε πάρα πολύ γρήγορα, υπάρχει ένας τρόπος να περάσεις frames με τέτοια ταχύτητα που το μάτι δεν μπορεί να τα συλλάβει. Και όπως σας είπα πριν, το μυαλό τα πιάνει. Και το μυαλό, δηλαδή το υποσυνείδητο, είναι ο στόχος, έτσι. Υποτίθεται ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αύξηση των πωλήσεων του συγκεκριμένου αναψυκτικού. Πιες τάδε ήταν το μήνυμα και φάει popcorn. Και το popcorn, λοιπόν. Το 1962, παρόλα αυτά, ο ίδιος, αυτός ο μαρκετήρ, είπε ότι όλα αυτά ήταν ψέματα, ότι στην ουσία δεν την έκανε ποτέ αυτή την ιστορία. Παρόλα αυτά, τα πλανάκια που περνάνε χωρίς να τα βλέπουμε, αλλά τα βλέπουμε κανονικά, παίζουν σε διάφορες ταινίες για άλλους σκοπούς. Ας πούμε στον Εξορκιστή, ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, γυρίστηκε το 1973 και υποτίθεται ότι σε διάφορες σκηνές περνάνε πλάνα νεκροκεφαλών ή κάποιες μορφής σατανικής, που θεωρητικά είναι ο σατανάς, τα οποία δεν τα πιάνεις με την πρώτη, αλλά υπάρχουν, αν τα βάλεις σε αργή κίνηση. Όχι δηλαδή με την πρώτη ματιά, αλλά περνάνε στο υποσυνείδητο. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα πλάνα. Πέρσι δεν κέρδισε το Όσκαρ η ταινία, αλλά συζητιόταν πάρα πολύ, πήγε στα Όσκαρ, πήρε πολλές υποψηφιότητες και μιλάω για το μυστικό του Brokeback Mountain. Υπήρχαν και άλλες ταινίες που φτάσαν στα Όσκαρ πέρσι με γκέι θέμα, που το παρουσίαζαν τους ήρωες ως καλούς πια και όχι ως γραφικούς ή κακούς ή ανθρώπους που τους αξίζει να πεθάνουν σαν τέρατα, να δολοφονηθούν. Αυτό γινόταν παλιά. Τι μας δείχνει αυτό? Αν ανοίξετε τις εφημερίδες θα δείτε ότι σε πάρα πολλούς τόπους και μέρη και χώρες υπάρχουν όλο και περισσότεροι γκέι γάμοι, έχουν νομιμοποιηθεί κλπ. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Το σινεμά δηλαδή σε προετοιμάζει πολλές φορές για εξελίξεις κοινωνικές που θα γίνουν. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μετά από περίπου 2 ώρες εκπομπή έχουμε αρχίσει να αντιλαμβανόμαστε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Δηλαδή, βλέπετε ότι υπάρχουν και υποσυνείδητα μηνύματα και στη μουσική και στον κινηματογράφο και στις διαφημίσεις, βεβαίως πάρα πολύ. Ακόμη και σε πολιτικές ομιλίες.
Θα λέγω ότι είναι μια νέα τέχνη υποβολής κάποιων σκέψεων. Θέλω να σας ακούσω όμως. Παρακαλώ, δώσε το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο από εκεί πέρα. Όποιος θέλει μπορεί να πει κάτι, να ρωτήσει κάτι, το πάνελ ή εμάς και να κουβεντιάζουμε. Ορίστε. Με λένε Γιώργο Γιώργουση. Υπήρξα από μικρό παιδί, άκουσα πάρα πολύ μουσική γιατί είμαι συλλέκτης δίσκων, πάρα πολλούς δίσκους. Και έχω να πω το εξής, Γιώργο, από τα πώς είναι τα μηνύματα. Εγώ βασικά ακούω ελληνική μουσική. Μου άρεσε πολύ τα αρεμπέτικα, αλλά σέβομαι και τη heavy metal. Γιατί είχα περάσει από αυτό το στάδιο του heavy metal. Και τη σέβομαι. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Υποσυνείδητα, τώρα, από αυτά που ακούσαμε τα ελληνικά τραγούδια, κάτι για Σατάνα και τέτοια, αυτό εγώ το βλέπω μόνο μπορεί να υπάρχουν κάποιες ομάδες ανθρώπων, κάποιες αιρέσεις, που να μπορεί να υπάρξει κάποια συνεννόηση μεταξύ τους. Δεν πιστεύω ότι κάποιος θα μπορούσε να γράψει κάτι και να το γράψει για Σατάνα να περάσει κάτι. Πιστεύω πιο πολύ περνάει το συνειδητό μήνυμα, όπως και το τραγούδι κάποτε, το μήνυμα μαζί μου, έγκυος, είμαι πολύ φαρέγκυος. Mm-hmm. Λοιπόν, δηλαδή πιο πολύ περνάνε μηνύματα τέτοια απευθείας παρά με το υποσυνείδητο. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι δηλαδή κάτι, να υπάρχει κάτι εξειδικευμένο. Δηλαδή, εγώ και εσύ να πούμε, ξέρεις κάτι, πάρε το τραγούδι αυτό του Πανούση, θα ακούσεις αυτό. Κάτι σαν. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα τι λέτε. Σαν σημείο αναγνώρισης. Ναι, σαν σημείο. Λοιπόν, από εκεί πέρα πιστεύω ότι τρόπο ζωής δεν είναι μόνο heavy metal. Και στα Αίσια μιλάνε και οι ρεμπέτες μιλάγανε στα Αίσια και ο Βαβακάρης μιλούσε στα Αίσια. Και αυτό μιλούσε για έναν τρόπο ζωής και αυτό μιλούσε για ωραία πράγματα. Εγώ πιστεύω. Θα διακόψω. Και τα ναρκωτικά όμως και οι ρεμπέτες, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι. Γιατί πολύ είναι καταδικασμένο. Ακούστε να σου πω κάτι. Αυτά ήταν καταδικασμένα. Τα ρεμπέτικα τραγούδια κατ' εμέ είναι κατεξοχήν ροκ τραγούδια. Και τα ρεμπέτικα. Ροκ στην συμπεριφορά. Έτσι, συμπεριφορά. Εντάξει, δεν εννοώ σαν ήχος. Εμένα το μόνο που μου έκανε περιγεία είναι αυτό που επισήμανα και ο Πάτερ από εδώ. Το εξής, ότι ας πούμε έχουμε εκπροσώπους μόνο της ροκ μουσικής. Δηλαδή υπάρχουν μόνο στη ροκ αυτά ή υπάρχουν και σε άλλα είδη μουσικής ελληνικής αυτά τα υποσυνείδητα μηνύματα. Μάλιστα. Και ένα πράγμα, μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Σήμερα γράφονται ροκ τραγούδια. Γράφονται ροκ τραγούδια σήμερα, υπάρχουν δημιουργοί. Αλλά συνεφιασμένη Κυριακή ή τη μουσική του χορό της Αφρικής δεν μπορεί να γράψει κανένα. Φυσικά. Ορίστε, ορίστε, δώστε το δίπλα. Δώστε το δίπλα στην κυρία. Ναι. Πιστεύετε ότι έχει ανάγκη το κακό να κάνει υποσυνείδητα μηνύματα στα τραγούδια σήμερα που το βλέπουμε τόσο φανερά μπροστά όλη την ημέρα? Σας άρεσε η ερώτηση, Είναι δεδομένο, αυτό είναι. Δηλαδή, είναι πλέον, ίσως τώρα, είναι απαρχαιωμένα πλέον τα υποσυνείδητα. Τα υποσυνείδητα μηνύματα λειτουργήσαν στη δεκαετία του 50, του 60, του 70, του 80. Τώρα πλέον νομίζω ότι έχουν ξεπεραστεί. Εδώ πλέον ζούμε ζωντανά, φανερά, άμεσα, έτσι, την επιρροή, την άμεση επιρροή του κακού. Άλλος, ορίστε παρακαλώ. Ορίστε, κυρία. Ναι, ναι. Ήθελα να πω το εξής για τους αγαπητούς καλλιτέχνες που είναι μαζί μας απόψε. Ότι μιλάνε βέβαια, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να προδώσω κάποια ενοχή, κάποια μορφή για τους Έλληνες καλλιτέχνες. Πρέπει όμως να τους θυμίσω ότι αφενός την εποχή τη διαστημική σίγουρα 1000% υπάρχει τεχνολογία για να υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα. Και εσείς που είστε Έλληνες καλλιτέχνες, δεν έχετε να αντιμετωπίσετε το κοινό των εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι καλλιτέχνες που έφεραν αυτή την τεχνολογία, οι Αμερικανοί καλλιτέχνες. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα, με διακόπτετε σας παρακαλώ, ξέρετε ότι στην Ελλάδα τα μαγαζιά που παίζουν ροκ μουσική και μπορεί ο κάθε Έλληνας να πάει και να απολαύσει αυτό το υπέροχο είδος μουσικής, είναι πάρα πολύ λίγα, είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Και ένα ροκ συγκρότημα μπορεί πολύ εύκολα να γίνει γνωστό στην Ελλάδα. Όμως τα συγκροτήματα του εξωτερικού, για να μπορέσουν να διαφημιστούν μέσα σε αυτή την θάλασσα καλλιτεχνών, τραγουδιστών, συγκροτημάτων, χρησιμοποιούν και κάποια τέτοια κόλπα. Επομένως, νομίζω ότι απαντούμε στο πρώτο ερώτημα ότι φυσικά και υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα και άνθρωποι. Και είναι έντεχνα βαλμένα μέσα. Και έχουν σκοπό εμπορικό. Αφετέρου, ο αντίποδας αυτού είναι η εκμετάλλευση αυτού του γεγονότος από την Εκκλησία, η οποία θέλει οπωσδήποτε να μας πουλήσει ένα προϊόν με δύο διαφορετικές συσκευασίες, από τη μια το Χριστό, από την άλλη το Σατανά. Ξέρουμε ότι σε αυτές τις ηλικίες που ακούγεται αυτή η μουσική, αλλά και που βλέπουν αυτές τις κινηματογραφικές ταινίες που όλες μιλάνε για το σατανισμό, είναι μια ηλικία συγκεκριμένη που είναι ηλικία αντιδραστική, είναι μια ηλικία που τα παιδιά θέλουν να ξεχωρίσουν, θέλουν να αποστασιοποιηθούν από το οικογενειακό μοντέλο και χρησιμοποιούν αυτή τη μουσική, αυτές τις ταινίες για να κάνουν την επανάστασή τους. Αυτό λοιπόν το εκμεταλλεύεται η Εκκλησία
λανσάροντας, σας παρακαλώ με διακόπτη. Όχι, ένα λεπτό. Θα πείτε μετά τη γνώμη σας. Μετά τη γνώμη σας. Ένα προϊόν με δύο διαφορετικές συσκευασίες. Η μία είναι ο Ιησούς, ο καλός, το καλό, η ελευθερία. Το άλλο είναι ο σατανισμός. Και έτσι το παιδί που θα αρχίσει από περιέργεια, από αντίδραση, να εξερευνά αυτό το αντικείμενο, τελικά θα καταλήξει στο ίδιο αντικείμενο. Στο όπιο που λέγεται θρησκεία. Τελεία. Τελεία. Θα πείτε ό,τι θέλει να πείτε. Μετά τις διαφημίσεις. Πολύ καλή τοποθέτηση. Το γενικέ μου. Λοιπόν, επειδή πρέπει να τελειώνουμε σιγά σιγά, λέω να κάνουμε το εξής τα επόμενα 10 λεπτά περίπου μας παπομένουν. Πρώτα να κάνουμε μία κλήρωση. Είναι η γλυκιά στιγμή της εκπομπής. Όπου κάποιοι από εσάς δύο θα έχουν αυτό το πάρα πολύ ωραίο δώρο, τον 30-29, πόσο είναι? 27 CD, DVD. Τον εκπομπό μου έχουν κάνει στις πύλες του Ανεξήγητου, αν τις βλέπουμε την ισχύα τους. Είναι μια προσφορά από τη Modern Times που έχει εκδώσει αυτά τα DVD, είπαμε. Ακριβώς. Μπράβο, και τα οποία πουλούνται και σε μεγάλα έτσι, δισκοπολία και βιβλιοπολία κλπ. Λοιπόν, πες μου, Μίλτο, έναν αριθμό από το 320 μέχρι το 350. 342. Εσείς, μπράβο, δώσε την κυρία. Και πες μας και εσύ, ναι, πατέρα Μάξιμε, ένα νούμερο από το 320 μέχρι το 350, εκτός από το 342. Το 666. Πάρτε το ανάδρομα, μήπως και... Λοιπόν, το 333. 333. Είδατε, ορίστε. Λοιπόν, τώρα, αφού δώσαμε λοιπόν τα δωράκια μας, να ακούσουμε κάποιον κύριο, να ακούσουμε έναν μετά και να θα περάσουμε στην τελική μας φάση. Ορίστε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον πατέρα Μαξιμό. Επειδή μέχρι τώρα ακούσαμε για τα μηνύματα και πέσει το κύριο βάρος στα τραγούδια, στα συγκροτήματα, θέλω να θέσω ένα ερώτημα για δύο ταινίες που υπήρξαν σωριδών καταγγελίες. Η μία ήταν η σειρά Harry Potter και η άλλη ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών. Που υπήρξαν καταγγελίες. Ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών. Ναι, πολλές πάρα πολλές ότι περάσανε και αποδεικμένα σατανιστικά μηνύματα και σύμβολα. Την άποψή του πατέρα Μαξιμού για τα δύο αυτά έργα που παίχτηκαν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύ φιλοσοφία γύρω από αυτές τις δύο ταινίες. Έτσι, και οι δύο ήταν καθαρή μίηση έτσι, στο χώρο του σατανισμού, στο χώρο της μαγείας, στο χώρο του αποκρυφισμού. Όχι, μπορεί να υπήρξαν και υποσυνείδητα, δεν το ξέρω, ούτε το έχω εξετάσει, ούτε και γνωρίζω. Αλλά δεν χρειάζεται κανείς να κοιτάξει για υποσυνείδητα συγκεκριμένες αυτές τις δύο ταινίες. Τη στιγμή που συνειδητά, έτσι και φανερά, ολοφάνερα, αυτές οι δύο ταινίες εξυμνούσαν τη μαγεία και μειούσαν μέσα στη μαγεία και στον αποκρυφισμό. Ορίστε. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι το υποσυνείδητο είναι ένα μικρό παιδί με δυνατότητες θείες. Δηλαδή είναι μια βάση η οποία διέπει τον άνθρωπο. Μέσα από αυτό μπορούσαμε και θα μπορούμε να επέμβουμε στον άνθρωπο. Μηνύματα περνάνε πάντα. Παράδειγμα, όταν κάνουμε μια ύπνωση, λέμε κάποια λόγια. Δεν απευθυνόμαστε στο μυαλό του ανθρώπου παρά μόνο στο υποσυνείδητο. Εκεί λοιπόν περνάνε τα μηνύματα. Για να σου πω ένα παράδειγμα έτσι που ξέρουμε όλοι. Έχετε υπόψη σας οι αρκούδες όταν χορεύουν, χτυπάνε τον τέφι και το κάνουνε? Όχι. Απλά τις βάζουν πάνω σε μια λαμαρίνα η οποία καίει από κάτω και παίζει τον τέφι ο γυρολόγος. Σχηματίζει λοιπόν υποσυνείδητα αυτό το πράγμα, ότι ακούω τον τέφι αλλά καίγομαι. Γιατί είναι ένα πολύ βασικό αυτό παράδειγμα να καταλάβετε πόσο βαθιά μπαίνει κανείς στο υποσυνείδητο. Και κάτι άλλο. Όταν μπαίνει κανείς στο υποσυνείδητο μέσα ενός ανθρώπου να βρει κάτι, κάνει βουτιά στο συγκεκριμένο σημείο. Όχι σε όλο το υποσυνείδητο. Είναι αδύναμο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε μια τελική φάση τώρα, έτσι. Ο καθένας με δύο λόγια, γιατί έχει περάσει η ώρα. Από το τέλος προς το... προς την αρχή. Θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν έχω τον τελευταίο. Τελευταίο λόγο τον έχει ο φίλος μας ο Καρατζάς εδώ. Από λοιπόν, θα το παραχωρήσω. Επειδή ο Καρατζάς είναι εξάδελφός μου, θα αρχίσει από εκεί τον Καρατζά. Και θα πάμε έτσι. Να ευλογημένο. Λοιπόν, δύο λόγια για το θέμα του το σημερινό. Πρέπει να δίνουμε βάση σε όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ζήτημα, ή όλα αυτά μπορεί να είναι και κάποια ή παιχνίδια του εγκεφάλου μας ή χωρίς νόημα. Εγώ και με κίνδυνο να θεωρηθώ αφελής, πιστεύω δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να τους δίνουμε βάση. Ακόμα και ένας κύριος σε ένα βίντεο νωρίτερα που μας έδειξε την τεχνολογία, είδατε τεχνολογία τι είναι, να βάλεις κάτι σε ένα τραγούδι. Όχι να το βάλεις ανάποδα. Ότι κάποιος πραγματικά μπορεί να βάλει για πλάκα Μαρία σ' αγαπώ σε ένα τραγούδι και εκεί που ακούς ένα ζεϊμπέκικο να ακούς αυτό από πίσω. Λοιπόν, μπορεί όντως κάποιοι για το κέφι τους, για την πλάκα τους να κάνουν κάτι τέτοιο. Νομίζω όμως ότι δεν είναι θέμα άξιων
τόσο μεγάλης αναταραχής, συζήτησης και προβληματισμού. Μάλιστα, πατέρα Μάξιμε. Επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα από την δεκαετία του 90, έχω κάνει και εκπομπές δικές μου με το θέμα αυτό και έχω εξετάσει έτσι πολύ ζεστά το όλο θέμα, θέλω να πω ότι ο εγκέφαλός μας είναι ένα πολυπλοκότατο όργανο και θα έλεγα και πάρα πολύ ανεξερεύνητο σε μεγάλο βαθμό. Να μην στούμε τώρα στις λεπτομέρειες, γιατί θα μας πάρει πολύ χρόνο και δεν έχουμε. Έτσι. Εκτός λοιπόν από το συνειδητό, το οποίο καταλαμβάνει και πάλι όχι όλα τα πράγματα, βλέπουμε μια εικόνα, αντιλαμβάνεται, έχει ξέρω εγώ χίλια πράγματα μέσα μια εικόνα, το μάτι μας μπορεί να αντιληφθεί στο συνειδητό μας, ξέρω εγώ τα 5, τα 10 πράγματα. Όλα τα άλλα πάνε στο υποσυνείδητο και παραμένουν εκεί και σιγά σιγά ζυμώνονται μέσα, επεξεργάζονται και βγαίνουν κάποια στιγμή όταν θα χρειαστεί στην επιφάνεια. Υπάρχουν ειδικές μελέτες και ειδικά εργαστήρια έτσι, και επιστημονικές μελέτες, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι και μέσα από την τηλεόραση και μέσα από τον κινηματογράφο, έχω πολλά στοιχεία αλλά δεν έχω το χρόνο να τα αναφέρω τώρα, και μέσα από τη μουσική, έτσι μπορεί να περάσει κανείς πολλά μηνύματα υποσυνείδητα ή μη. Ιδιαίτερα τα υποσυνείδητα που μας ενδιαφέρει. Άρα υπάρχουν. Είναι αποδεδειγμένο, αυταπόδεικτο, όπως είπε και η κυρία. Ναι. Έτσι, και το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί δεν υπάρχει έστω και ένα μήνυμα το οποίο να εξυμνεί την αγάπη, να εξυμνεί τη φιλία, να εξυμνεί, ξέρω εγώ, το Θεό, να δοξάζουμε το Θεό μόνο. Όλα τα μηνύματα αυτά τα οποία συγκεντρώνουμε από όλα τα είδη της μουσικής, έτσι. Δεν ξεχωρίζω κάποιο. Ίσως αν ψάξουμε μπορούμε να τα βρούμε αυτά. Ίσως, αλλά δεν έχουμε βρει. Σε μία 20ετία, 30ετία που ασχολούνται όλοι με αυτά τα θέματα. Έτσι, δεν υπάρχει ούτε ένα μήνυμα το οποίο να εξυμνεί την αγάπη, τον έρωτα, τη φιλία, τα καλά ήθη κλπ. Και το Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Και να πω ότι δεν έχουμε τίποτα με κανένα είδος μουσικής. Έτσι, γιατί μου βάλανε κάποιοι στο στόμα μου κάποια λόγια. Εγώ δεν έχω κάτι εναντίον ενός είδους μουσικής. Αλλά υπάρχουν σε όλα. Υπάρχουν πολλά υποσυνείδητα μηνύματα που υπάρχουν στα λαϊκά, στα ελαφρά τραγούδια, σε μπαλάντες, σε ροκ, σε heavy metal, σε πολλά είδη μουσικής. Αλλά ως επί το πλείστον, για ποιο λόγο αυτοί οι οποίοι κατασκεύασαν και κατευθύνουν όλες αυτές τις τύχες γύρω από τα θέματα αυτά, θέλησαν να διαλέξουν περισσότερο το είδος της ροκ και της heavy metal μουσικής. Για επειδή να το ακούνε ίσως νεότεροι άνθρωποι. Και ειδικά και με αυτό κλείνω, έτσι, για την εποχή μας, έτσι νομίζω ότι πλέον είναι ξεπερασμένα τα υποσυνείδητα μηνύματα. Έκαναν τη δουλειά τους τις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα πλέον που το κακό είναι εμφανές, το κακό έχει κυριαρχήσει, η αποστασία έχει κυριαρχήσει, νομίζω ότι αυτό πλέον είναι πολύ δευτερεύον. Εγώ πιστεύω ότι το μπαλάκι θα πρέπει μετά από εμάς να το δώσουμε σε κάποιους πιο ειδικούς, όπως είναι οι ψυχολόγοι, όπως είναι οι ερευνητές, διότι βλέπω ότι δεν έχει γίνει κάποια σοβαρή έρευνα και όπως υπάρχουν και κάποιες διαφωνίες που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, γιατί να μην υπάρχει κάποιο καλό μήνυμα και να υπάρχει μόνο κακό, γιατί δεν έχει διερευνηθεί. Δεν, 30 άρα χρόνια, να μην είμαστε 30 απόλυτοι. Χρόνια δεν έχει βρεθεί ένας να πει ένα κανονικό μήνυμα. Δεν υπάρχει ανάγκη. Και εμείς, δεν υπάρχει ανάγκη. Πώς υπήρχε ανάγκη για όλα τα άλλα. Υπάρχει ανάγκη να διερευνηθεί ίσως μόνο το κακό, γιατί ο άνθρωπος ψάχνει να βρει αυτό που θέλει να αναπτύξει. Δεν και νομίζω να... ότι στέκεται αυτό το πράγμα. Πάμε, όχι, πάμε κύριε Βιδάλη, παρακαλώ μετά. Ορίστε κύριε Βιδάλη. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για δύο είδη υποσυνείδητων μηνυμάτων. Αυτά που κάποιος τα βάζει επίτηδες, αυτά είδαμε στα βίντεο που παρουσιάσατε, στις συνεντεύξεις, και αυτά τα οποία είπαμε πριν, περίεργη σύμπτωση. Τα πρώτα, ας πούμε ότι είναι δικιά μας δουλειά, γιατί η δικιά μας δουλειά είναι να βγάλουμε από το κεφάλι κάποιου υποσυνείδητα μηνύματα για να τον βοηθήσουμε να είναι ο εαυτός του. Να μπορεί δηλαδή να σκέφτεται με τη δικιά του επιλογή και να κάνει αυτό που αυτός θέλει. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν για τα πρώτα μηνύματα είναι μια δουλειά καθαρά ψυχοθεραπευτική. Να φύγουν αυτά που έχουν μπει κατά καιρούς από τότε που γεννηθήκαμε, μας τάσπρο χαρτί και γράφτηκαν όλα αυτά. Τώρα, επίσης δεν συμφωνώ ότι είναι παροχημένη η περίπτωση. Είναι ιστορία που έχει σημασία και σήμερα. Τα υποσυνείδητα μηνύματα, έτσι, ειδικά αυτά που γίνονται επίτηδες, έχουν και σήμερα πάρα πολύ αξία. Προφανώς. Και πάρα πολύ επίδραση. Τώρα, πάμε στο άλλο θέμα, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, συμφωνώ σε αυτό το σημείο, βέβαια. Το ξέρω, δεν συμφωνούμε, γι' αυτό και προχωράμε. Πάμε στο δεύτερο τώρα μέρος. Το δεύτερο μέρος, λοιπόν, είναι λίγο φιλοσοφική η απάντηση, αλλά πρακτικά δεν έχει αποδειχτεί, όπως είπα λίγο πριν. Θα πω λοιπόν το εξής απλό. Η ζωή αυτή τη στιγμή, και νομίζω δεν διαφωνεί ούτε η Εκκλησία ούτε κανένας από όλους εδώ, είναι αυτό που θα λέγαμε ο Θεός. Ο Θεός και η ζωή ίσως είναι το ίδιο πράγμα. Όταν το αντιστρέφουμε, δεν είναι περίεργο να βρούμε το Σατανά. Θα έλεγα σε όλους, σταματήστε να αντιστρέφετε τη ζωή. Έτσι, απλά. Δεν είναι περίεργο που βρίσκεται σατανιστικά μηνύματα εκεί. Και στο αντίστροφο. Γιατί αυτό κάνει το σύμπαν. Το σύμπαν ισορροπεί. Αυτά. Υπάρχει μια αρμονική συνέντευξη. Δηλαδή, ο Σατανάς είναι η εξισορροπία του Θεού.
Κύριε Σιρινάκη, κύριε Σιρινάκη, συνεχίστε παρακαλώ. Μην πάμε σε φιλοσοφικά θέματα. Μα εμείς αντιστρέφουμε η Εκκλησία. Συγγνώμη, η Εκκλησία, αγαπητέ μου, κύριε μου, η Εκκλησία ασχολήθηκε με τα υποσυνείδητα μηνύματα. Δεν ρωτάτε, δεν απαντάτε. Πουλάτε το σατανά. Η Εκκλησία ασχολήθηκε με τα υποσυνείδητα. Η Εκκλησία ασχολήθηκε με τα συνέχεια. Δεν απαντάτε στο ερώτημα. Η Εκκλησία ασχολήθηκε με τα υποσυνείδητα μηνύματα. Σα είπα για τα υποσυνείδητα μηνύματα. Διάφοροι άλλοι. Σα είπα για τα υποσυνείδητα μηνύματα. Η Εκκλησία ασχολήθηκε. Να αφήσουμε το θέμα αυτό γιατί είναι ένα ζήτημα άλλο. Κύριε Σιρινάκη, δεν απαντά στο ερώτημα. Παρακαλώ. Ορίστε. Ήθελα τελειώνοντα, η μουσική να πω. Η μουσική είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού περιβάλλοντο. Του εκάστοτε κοινωνικού περιβάλλοντος. Επηρεάζεται από όλες τις εξωτερικές συνθήκες και γι' αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με την έντονη αστικοποίηση και την έντονη βιομηχανοποίηση η μουσική ακολουθεί αυτούς τους ρυθμούς. Γίνεται πιο έντονη, γίνεται πιο δυνατή. Ειδικά αυτή βέβαια που απευθύνεται σε νέους ανθρώπους. Και βλέπετε πηγαίνοντας πίσω, όταν το περιβάλλον ήταν πιο ήρεμο, πιο χαλαρό, δεν υπήρχαν μεγάλα αστικά κέντρα, η μουσική ακολουθούσε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα. Και έχουμε έντονη μουσική. Αντικατοπτρίζει τη συγκεκριμένη εποχή. Τώρα, τα μηνύματα. Ότι μπορούμε να περάσουμε μηνύματα μέσα από την μουσική είναι δεδομένο. Υποσυνείδητα ή ενσυνείδητα, απευθείας. Όσον αφορά τη ροκ μουσική, δεν χρειάστηκε ποτέ να περάσει υποσυνείδητα μηνύματα. Γιατί τα περνάει καταρχήν. Έχει τόσο πλούσια έκφραση. Και έχει μια δύναμη. Δεν έχει την ανάγκη έχει μια δυναμική, θα έλεγα. Να κάτσει να κάνει αυτό το πράγμα. Του περνάει ό,τι θέλει. Ναι, υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία έχουν πει. Φόρα παρτίδα για σατανάδες, διαβόλους, τριβόλους. Έχουν πει για το Θεό. Υπάρχει ολόκληρη κατηγορία σε αυτό το κακόμοιρο το heavy metal που του κατανομάζουμε το κάθε κακό που υπάρχει σε αυτή τη γη. Υπάρχει ολόκληρη κατηγορία heavy metal, white metal. Συγκροτήματα τα οποία ξυπνούν το Θεό. Τους αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτό μάλιστα. Κάνουν. Να ακούσουμε και τον Δημήτρη τον Μαρίνη. Συμφωνώ με τον κύριο Σιρινάκη γι' αυτό. Ειδικά για το ότι τα συγκροτήματα στο rock και στο metal δεν έχουν ανάγκη τα υποσυνείδητα μηνύματα. Αυτό το καταλάβει ο κόσμος. Ότι αν έχουμε να πούμε κάτι θα το πούμε έτσι όπως είναι. Από εκεί και πέρα πιστεύω πραγματικά ότι είναι αφελές, όπως λέει ο κ. Καρατζάς, να ψάξουμε να βρούμε αυτά τα μηνύματα. Γιατί μόνο αν τα ψάξουμε θα τα βρούμε κιόλας. Αν δεν τα ψάξουμε δεν θα τα βρει κανένας. Και τρίτον, για την ερώτηση που έκανε ο κύριος πριν από το κοινό, το να δαιμονοποιούμε το Χάρι Πότερ και τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών είναι το ίδιο με το να αρχίσουμε να δαιμονοποιούμε τους μύθους του Εσώπου, την κόκκινη σκουφίτσα. Είναι παραμύθια αυτά. Είναι παραμύθια που θα πάμε στον κινηματογράφο να περάσουμε καλά δύο ώρες και τέρμα. Τώρα, ότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που θέλει να δαιμονοποιήσει οτιδήποτε βγαίνει και αντίθεση στα προσωπικά της πιστεύω, αυτό για μένα είναι πρόβλημα δικό τους. Δεν θα πρέπει να το περνάνε στους υπόλοιπους. Και ο Φραγκίσκος ο Σαμοήλης. Εγώ βασικά θέλω να πω ότι όλο αυτό που γίνεται με τη heavy metal και τον σατανισμό και την κακία και όλα τα υπόλοιπα, μόνο διαφήμιση κάνει σε αυτή τη μουσική πλέον. Παράδειγμα και η Lordi στο Eurovision, ένα συγκρότημα που δεν ακούει το 99% του metal κόσμου. Κέρδισε την Eurovision και πούλησε εκατομμύρια γιατί όλοι ασχοληθήκαν με τα τέρατα και τους σατανάδες. Πάντως γνωρίζετε η μέρα με τη νύχτα αυτό το πράγμα. Ο Φραγκίσκος έχει δίκιο, έβαλε στην τελεία στο θέμα μας. Απλά να πω μόνο και για τον Άρχοντα συγκεκριμένων δαχτυλιδιών που είπαμε πριν. Μιλάμε για ένα βιβλίο και αφήστε την ταινία που είναι κάτι χουλιγουδιανό που δεν έχει καμία σχέση σχεδόν με το βιβλίο. Πάντα διαβάστε, θα δείτε πολλά άλλα μηνύματα από αυτά που νομίζετε ότι περνάει. Καμία. Πολλά πιστεύω, πολλές ιδεολογίες, πολλά ωραία πράγματα που δεν έχουν ζήσει με σατανά. Όσο ωραία πράγματα και να έχει ένα φαγητό, έτσι ναι. Ένα άλλο αντικείμενο, ένα οτιδήποτε δημιούργημα κλπ. Αν υπάρχει έστω και μία σταγόνα δηλητήριο μέσα, χαλάει όλο το φαγητό. Μα, και όλο το έργο. Δεν είναι χριστιανικό. Δηλαδή, είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό, αν σου ρίξουν μια σταγόνα μέσα δηλητήριο, είναι η άποψή μου ότι θα δηλητηριαστεί το φαγητό. Εσείς πιστεύετε σε αυτό το πράγμα. Είναι η άποψή μου. Μπορεί να συμβεί και στην εκκλησία. Συγγνώμη, είναι η άποψή μου. Μπορεί να συμβεί στην εκκλησία όμω αυτό. Ξέρετε, υπάρχει και καλοσύνη και καλή έννοια και έξω από το Για ησυχία, ένα λεπτό. Για ησυχία. Για ηρεμήστε ένα λεπτό, γιατί η ώρα είναι 2 και 20 πρέπει να τελειώσουμε. Έτσι. Θα κάνω μια εκπομπή, θα σα φωνάξω εσά και άλλου 2-3 παπάδε. Θα φωνάξω και 5 μεταλλάδε ή κάτι. Μα πήγε εδώ πέρα ρινγκ κατευθείαν. Να σκοτωθείτε, θα ησυχάσω. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα, θα σα ακούω. Γιατί να σκοτωθούμε. Θέλετε να μιλήσετε τόση ώρα. Θέλετε τόση ώρα να μιλήσετε. Δεν με συγχαλώ στο χατήρι. Δώστε ένα μικρόφωνο να μιλήσει. Τόση ώρα λέει να μιλήσω να πω. Μιλάμε τόση ώρα για τη θρησκεία και τη μουσική. Ναι. Εδώ μιλάμε για ένα πράγμα, για μια τεχνολογία που υπάρχει από τη στιγμή και αφού υπάρχει τώρα, υπήρχε και πριν, το οποίο μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε άνθρωπο. Ας χωρίς δεν το θέλει. Μιλάμε για ένα πράγμα που μπορεί σε κατάλληλα χέρια αυτή η τεχνολογία να κάνει πολύ μεγάλο κακό. Φανταστείτε ότι σήμερα τα παιδιά μας βλέπουν ένα έργο, μια ταινία όπως το Harry Potter. Φανταστείτε το μέλλον αυτοί οι άνθρωποι με αυτή τη τεχνολογία να τους κάνω εγώ παράδειγμα να πάω να πολεμήσουν ας πούμε
Του Αλβανίου, παράδειγμα, έτσι. Του Αλβανίου, έτσι, πολύ ζωά, του ανθρώπου είναι παράδειγμα. Δεν είμαι ρατσιστή, είναι ένα παράδειγμα. Μπορούμε να κάνουμε κακό και του χρησιμοποιούμε σαν όπλο. Είναι φοβερό και δεν υπάρχει κάτι να το σταματήσει. Θέλετε ότι μπορεί να γίνουν τηλεκατευθυνόμενοι. Λοιπόν, ειρήνη, μην. Μισό δευτερόλεπτο μόνο να πω. Ναι, ορίστε. Σε συνέχεια. Εγώ ακούω και μετά από την έκθεση δημοτικού, αλλά συνεχίζω και είμαι χριστιανό ορθόδοξο. Συνεπώς, πού με έχει επηρεάσει όλο αυτό το πράγμα? Δεν το ξέρω. Πρέπει να σε ψάξω, να συζητήσω. Να δω. Λοιπόν, τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, θα συνεχίσουμε άλλη φορά. Έχουμε περάσει την ώρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την παρουσία σας και ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Και ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα τα πούμε την Τρίτη στον Αθήνα του Κόσμου. Στην άλλη εκπομπή που κάνω. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε.